vacation. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Μαΐου σήμερα και είδατε ότι ξεκινήσαμε κάπως ανορθόδοξα με Pink Floyd. Ανορθόδοξα για το SBC, για το οικονομικό κανάλι, γιατί για μένα είναι πλέον φυσιολογικό, καθώς η Pink Floyd είναι αγαπημένη μου. Πόσο μάλλον σήμερα, που ταιριάζει γάντι το συγκεκριμένο κομμάτι, Leave the Kids Alone, από τις πανελλήνιες εξετάσεις, μιας και ο Αλέξης Τσίπρας εξήγηλε την κατάργηση του συγκεκριμένου συστήματος εντός τριετίας. Καλωσορίζω όμως εδώ στο στούντιο τον Γιώργο τον Ευγενίδη, πολιτικό συντάκτη στο coolnews.gr. Καλησπέρα, Γιώργο. Γεια σου, Ιρώ, καλησπέρα. Για να τα σχολιάσουμε όλα αυτά, και όχι μόνο για το θέμα των αλλαγών στην παιδεία που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, αλλά και φυσικά για την περίφημη προσυμφωνία με τους θεσμούς, που φαίνεται ότι σύμφωνα με τη διαρροή της εφημερίδας Handelsblatt, είδαμε μία, έτσι έχουμε μία πλήρη εικόνα για τα 140 προαπαιτούμενο περιλαμβάνει, γιατί μερικά πράγματα μας είχαν ξεφύγει, αλήθεια είναι, σε σχέση με αυτά τα οποία έχει ανακοινώσει προημερών η κυβέρνηση και οι αξιωματούχοι της. Ναι, είναι αλήθεια. Είναι το προσχέδιο το οποίο πήραν στα χέρια τους οι Γερμανοί βουλευτές, οι οποίοι θα κληθούν σε λίγες μέρες, όταν υπάρχει απόφαση από το Eurogroup, να κυρώσουν την εκταμείευση δόσης προς την Ελλάδα. Πήραν στα χέρια τους λοιπόν αυτό το supplementary MOU, το συμπληρωματικό μνημόνιο, το οποίο οριοθετεί την πορεία της χώρας για τα επόμενα 4-5 χρόνια τουλάχιστον. Ένα πράγμα το οποίο μαθαίνουμε. Το θέμα είναι τι μαθαίνουμε ως καινούριο. Γιατί γνωρίζουμε για τις περικοπές της συντάξης το 2019, το ετοιμίο στο φορολογείο το 2020, τις υπόλοιπες παρεμβάσεις. Το θέμα είναι τι καινούριο μαθαίνουμε με αυτή τη διαρροή της συγκεκριμένης εφημερίδας. Ξεκινάμε κυρίως με τα πρωτογενή πλεονάσματα. Νομίζω ότι έχουμε δύο βασικά σημεία. Το πρώτο είναι, όπως πολύ σωστά λες, τα πρωτογενή πλεονάσματα. Μαθαίνουμε ότι θα πρέπει να δεσμευτούμε σε πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ, τουλάχιστον έως το 2021. Και σε κάθε περίπτωση, ίσως και έως το 2022. Μιλάμε δηλαδή ακόμα για μία τετραετία ή πενταετία σαφών μνημονιακών δεσμεύσεων. Σφιχτών δημοσιονομικών πλαίσιων. Πολύ, δηλαδή. Πολύ στενό δημοσιονομικό πλαίσιο. Mm-hmm. Και φυσικά θα ισχύει το πλαίσιο και του κόφτη και των μέτρων και των αντίμετρων. Έτσι. Mm-hmm. Είμαστε ενημέροι γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο έχει προκαλέσει και αναταραχή και το οποίο επιβεβαίωσε μέσω πλήν σαφώς χτες και η αρμόδια υπουργός, η κυρία Έφη Αχτσιόγλου, έχει να κάνει με τις νέες επιβαρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες. Διότι ουσιαστικά θα αλλάξει η βάση του υπολογισμού για τις ασφαλιστικές εισφορές. Άρα και έχει μια πρόσθετη επιβάρυνση. Έτσι. Για τους ασφαλισμένους μέσω της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών. Και αυτή η επιβάρυνση έρχεται από το 2018 ή από το 2019, γιατί υπάρχει μια πληροφορία ότι θα υπάρξει μια έκπτωση το 2018. Αυτή η επιβάρυνση φαίνεται ότι θα ισχύσει από το 2019 και μετά. Γιατί, γιατί εκτιμάται ότι θα ισχύσει η έκπτωση του 15% για το 2018. Από τα μέσα που θα εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο τι αφορά αυτή η αλλαγή. Ουσιαστικά θα λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο εισόδημα του ασφαλισμένου και όχι το εισόδημα που θα έχει προκύψει από την εξαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου έτους. Έτσι. Κάτι το οποίο φυσικά πάλι δημιουργεί πάλι επιβάρυνση. Ναι, ναι. Και ειδικά για μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι αυτή τη στιγμή μαστίζονται φοβερά. Mm-hmm. Ελεύθεροι επαγγελματίες λοιπόν και αγρότες. Νομίζω θα μειωθεί τώρα και εκείνο το ποσοστό των ευτυχισμένων ελευθέρων επαγγελματιών που έβλεπε ο κύριος Πετρόπουλος εκεί στο 80%. Γιατί νομίζω θα αρχίσει να παίρνει την κατηγορία σε αυτό το ποσοστό σιγά σιγά. Μάλιστα. Την ίδια ώρα λοιπόν έχουμε και κάποιες άλλες πληροφορίες σε σχέση με αυτά τα προαπαιτούμενα που αξίζουν της προσοχής μας και αυτό αφορά στα ειδικά μισθολόγια. Ναι. Φαίνεται ότι μπαίνει μαχαίρι και στους μισθούς των ειδικών μισθολογίων και συγκεκριμένα των στρατιωτικών, των αστυνομικών και των ενόπλων δυνάμεων. Ναι, ναι, από το 2018. Mm-hmm. Αυτό είναι μια παλιά μνημονιακή απέτηση.
την οποία το Υπουργείο Άμυνας και ο Υπουργός ο κύριος Καμένος μέχρι στιγμής είχαν απορρίψει κατηγορηματικά. Θυμίζω ότι ήταν ζήτημα και στην προηγούμενη αξιολόγηση όπου ψάχναμε το ισοδύναμο για να αποφευχθεί η μείωση στα ειδικά μισθολόγια των στρατιωτικών. Mm-hmm. Είχε βρεθεί ένας τρόπος σε συνεργασία με τον κύριο Χουλιαράκη και το Γενικό Λογιστήριο. Τώρα φαίνεται ότι ξαναμπαίνει αυτή η απέτηση από το παράθυρο μέσω της συμφωνίας που έχουμε στα χέρια μας και που θα κληθεί να ψηφίσει το και η Ελληνική Βουλή. Το θέμα είναι ότι αυτές οι περικοπές είχαν κριθεί αντισυνταγματικές στο παρελθόν όμως. Κάτι το οποίο ενδεχομένως και τώρα δεν αποκλείεται. Να προκύψει. Άρα και πάλι ενδεχομένως να υπάρχει και μπλοκή σε αυτή τη διαπραγμάτευση, αυτή τη συμφωνία που εν πάση περιπτώσει μπορεί να ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά μπορεί να ακυρωθεί από το Ελληνικό Δικαστήριο. Είναι πολύ σωστό αυτό το πράγμα. Πάλι το Συμβούλιο της Επικρατείας μπορεί να ακυρώσει το συγκεκριμένο μνημονιακό προαπαιτούμενο. Πλην όμως πρέπει να το δούμε. Ένα κενό. Δηλαδή, το γεγονός ότι. Το γεγονός ότι. Όσοι θεσμοί, Γιώργο μου, που επανέρχονται σε πράγματα τα οποία έχουν κριθεί αντισυνταγματικά. Και αναφέρομαι φυσικά αφενός στο θέμα των ειδικών μισθολογίων, που το ΣΤΕΡ έχει κρίνει αντισυνταγματικές τις περικοπές των μισθών τους. Απ' την άλλη πλευρά, είδαμε και με το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, που σύμφωνα με την ΕΣΕ, που είχε προσφύγει και εκεί για το άνοιγμα των καταστημάτων, είχε κρυθεί αντισυνταγματική η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές και επανέρχονται πάλι θεσμοί. Αυτά. Φαίνεται σαν να παρακάμπτουν την ελληνική δικαιοσύνη. Θεσμοί είναι κάτι το οποίο δεν τους αφορά και θέλουν να βρουν νομικές διόδους έτσι ώστε να προσπεράσουν τα όποια προσκόμματα δεν είναι προσκόμματα. Νομίζω ότι βλέπουν την πολιτική στόχευση που είναι, ας πούμε, η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη φιλελευθερωποίηση της αγοράς, στο παράδειγμα με τα ανοιχτά καταστήματα τις Κυριακές, και προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο και να εξαναγκάσουν, το λέω σε εισαγωγικά, την πολιτική ηγεσία να βρει και έναν συμβατό με το Σύνταγμα τρόπο ώστε αυτό να γίνει. Να δούμε. Νομίζω θα ότι μια αντίστοιχη πίεση θα υπάρξει και για τα ειδικά μισθολόγια των στρατιωτικών. Μένει τώρα να το δούμε, διότι δεν είναι φετινό, δηλαδή θα είναι στον επόμενο προϋπολογισμό. Οπότε. Μην το δέσουμε και στην πέτρα. Μην το γράψουμε στην πέτρα, γιατί πολλές φορές έχουμε δει μνημονιακά προαπαιτούμενα να υφίστανται, να τα βλέπουμε στα κείμενα του μνημονίου και εν τέλει να τροποποιούνται τώρα μέσω εκείνης της πολιτικής διαπραγμάτευσης, μέσω της λογικής των ισοδυνάμων. Πολλά έχουν δει τα μάτια μας αυτή τη μνημονιακή εφταετία. Και πολλές μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνονται. Νομοθετούνται και δεν εφαρμόζονται. Έτσι. Μερικά πράγματα δεν είναι και δυνατόν να εφαρμοστούν, γιατί υπάρχει μια έτσι δυσκολία διαχρονική στα ελληνικά πράγματα, έτσι ώστε να προωθηθούν τουλάχιστον από τις ελληνικές κυβερνήσεις πράγματα διαρθρωτικά. Ότι να συμβαίνουν σε αυτό το μέτωπο ιερό. Αφενός νομοθετούμε πράγματα τα οποία δεν θέλουμε να τα εφαρμόσουμε και από την άλλη υπάρχουν και πράγματα για να λέμε του στραβού το δίκιο τα οποία τα νομοθετούμε αλλά στην πράξη δεν είναι εφαρμόσιμα. Και εκεί καμιά φορά υπάρχει αυτού του είδους η νομοτέλεια και τα πράγματα ρυθμίζονται αφεαυτού. Την ίδια ώρα στη συμφωνία προβλέπεται, όπως γνωρίζαμε όμως από πριν τη διαρροή από το συγκεκριμένο δημοσίευμα της Handelsblatt, προβλέπεται λοιπόν στη συμφωνία το 2018 και μετά περικοπή μια σειρά επιδομάτων, τέκνων, φτώχειας, ανεργίας. Την ίδια ώρα όμως, αυτά ήταν τα γνωστά. Σε αυτά φαίνεται ότι προστίθεται και ένας φόρος, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Handelsblatt, ένας φόρος βραχυχρόνιας μισθός κατοικιών μέσω της γνωστής τουριστικής πλατφόρμας, της Airbnb. Ενώ την ίδια ώρα προβλέπεται και ο εξορθολογισμός επιδομάτων στον χώρο της άμυνας, που αυτό ουσιαστικά υπολογίζεται γύρω στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό ουσιαστικά είναι το πλαίσιο των νέων θεμάτων τα οποία μπαίνουν συμφωνία και δεν τα γνωρίζαμε εμείς ως δημοσιογράφοι και τα οποία φυσικά θα τα δούμε και αναλυτικότερα την προσεχή Παρασκευή που θα κατατεθεί το σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή, έτσι ώστε να περάσει προς συζήτηση και στη συνέχεια να ψηφιστεί, όπως είπε και ο κύριος Βούτσης χτες, στις 18 του μήνα. 18 του μήνα, θα περιμένουμε. Αυτό που έχει σημασία όμως να δούμε είναι τι είπε και ο Πρωθυπουργός σήμερα, γιατί κατά την επίσκεψη του στο Υπουργείο Παιδείας αναφέρθηκε και στα της συμφωνίας, η οποία επετέφθη με τους θεσμούς. Είπε και πάλι ότι αν δεν συμμετέχει ή μάλλον αν δεν διευθετηθεί το θέμα του δημοσίου χρέους, τότε δεν είναι υποχρεωμένη και η ελληνική κυβέρνηση, όπως έχει ξαναδηλώσει, να εφαρμόσει τα συγκεκριμένα μέτρα. Και την ίδια ώρα είπε ότι θα πρέπει ότι οι συζητήσεις οριμάζουν και είναι σε πλήρη εξέλιξη μέχρι την 22 του Μάη, οπότε θα πραγματοποιηθεί και το Eurogroup, μέχρι ότου καταλήξει μια συμφωνία για το χρέος. Επειδή εγώ συνομιλούσα σήμερα με κυβερνητικές πηγές, το ξεκινάω λίγο αντίστροφα. Mm-hmm. Από την κυβέρνηση λένε ότι είναι σε εξέλιξη αυτές οι διεργασίες που λες εσύ για τη ρύθμιση του χρέους και ότι κάτι στο μέτωπο του χρέους θα υπάρξει. Mm-hmm. Ιδανικά η κυβέρνηση θα ήθελε 22 του μήνα να έχουμε μία περιγραφή των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος με έναν δεσμευτικό τρόπο, δηλαδή σε κείμενο, έτσι ώστε να μπορεί στις 9 Ιουνίου ο Μάριο Ντράγκη να εγκρίνει τη συμμετοχή μας στο QE.
Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι τα πράγματα ίσως να μην είναι τόσο εύκολα και ίσως να μετατεθεί το ζήτημα ουσιαστικά της ένταξής μας στο QE για μετά τις γερμανικές εκλογές. Ή εξ αυτών είναι νομίζω ο κύριος Γκίκας Χαρδούβελης, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, τον έβλεπα στο Sky εχθές, που είπε λίγο έως πολύ αυτό. Mm-hmm. Υπάρχουν αυτές οι δύο αντικρουόμενες απόψεις. Το Μέγαρο Μαξίμου λέει όμως, παρά αυτή την πολεμική χρειά που θέλουμε εμείς οι δημοσιογράφοι πολλές φορές να δίνουμε, δεν το λέω, το λέω κανονικά, mm-hmm. πολλές φορές θέλουμε να προβάλλουμε μια συγκεκριμένη πτυχή του θέματος. Το Μέγαρο Μαξίμου απαντά ψυχραιμία, είναι σε πλήρη εξέλιξη οι διεργασίες και θα υπάρξει κάτι για το μέτωπο, στο μέτωπο του χρέους. Τώρα το τι και το πότε... Κρατάμε όλοι λίγο μικρό καλάθι, διότι από τις προβλέψεις και από τις οριοθετήσεις συγκεκριμένων χρονικών οροσήμων έχουμε καεί λίγο. Mm-hmm. Αλλά από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ψύχρεμη. Εντάξει. Και συγκρατημένη. Αλλά και συγκρατημένη, ναι. Την ίδια ώρα το θέμα του χρέους είναι ψηλά στην ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. και προεκλογικά ήταν. Και φαντάζομαι ότι είναι κάτι το οποίο θα προωθήσουν μέχρι τέλους. Ακόμα και αν δεν είναι η πλέον, ναι. βιώσιμη λύση. Και δεν είναι επικοινωνισμός. Και δεν είναι επικοινωνισμός, διότι το χρέος στη στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου είναι το πρώτο από μια σειρά βημάτων, mm-hmm. που οδηγούν τη χώρα στην έξοδο από τα μνημόνια. Αυτό το οποίο λέει, σωστά. ο κύριος Τσίπρας για την απαλλαγή από την Επιτροπή. Έτσι, μπράβο. Γιατί χρέος σημαίνει QE και QE σημαίνει δοκιμαστική αρχικά και στη συνέχεια πλήρης έξοδος στις αγορές. Mm-hmm. Συνεπώς, χωρίς το πρώτο βήμα δεν υπάρχει ούτε το τρίτο που είναι η προσωρινή έξοδος στις αγορές, ούτε το τέταρτο που είναι η πλήρης έξοδος στις αγορές. Είναι η πλευρά των θεσμών τώρα να ανταποκριθεί, ναι. στις δικές της υποχρεώσεις, μιας και νομίζω ότι η ελληνική πλευρά και με το παραπάνω, με τόσα μέτρα λιτότητας, φορομπηχτικά, περιστολής δαπανών και μια σειρά άλλων μέτρων, που εν πάση περιπτώσει είναι αρκετά βαριά για την ελληνική οικονομική κοινωνία, τα ζήτησαν όμως οι θεσμοί. Την ίδια ώρα φαινόμαστε ότι κάνουμε το μάθημά μας, ακαλούμε αυτές εμείς. Καλό είναι να γίνουν και εκείνοι το ίδιο. Εγώ νομίζω και ότι να δεσμευτούν για μια πραγματική διευθέτηση του χρέους. Αν κάτι πρέπει να υποθεί εδώ πέρα, διότι υπάρχει ένα πλαίσιο για το χρέος, το οποίο το έχουμε από το περσινό Μάιο, από το Μάιο του 2016, που μας λέει ουσιαστικά ότι τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος πάνε για εφαρμογή μετά το 2018. Αυτό το οποίο πρέπει, κατά την άποψή μου, να σταματήσουν να κάνουν οι θεσμοί είναι να παίζουν τις κουμπάρες με τη συμμετοχή του Δέλτα Νιτάφ. Είτε το Δέλτα Νιτάφ θα μπει, είτε το Δέλτα Νιτάφ δεν θα μπει και θα πρέπει οι θεσμοί να λύσουν το πρόβλημα, mm-hmm. διότι η ελληνική πλευρά έχει αποδεχθεί πλήρως το πλαίσιο το οποίο έβαλε στο τραπέζι το Δούνου του. Απόθεσε ακραίες, σκληρές τοποθετήσεις, όπως λένε οι κυβερνώντες, αλλά απεδέχθη το πλαίσιο και απεδέχθη και το ύψος των στόχων που έβαλε, mm-hmm. στο τραπέζι το Δέλτα Νιτάφ. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το περίγραμμα της προσυμφωνίας με τους θεσμούς και των ανεξελίξεις διαπραγματεύσεων για τη διαθέτηση, mm-hmm. του χρέους και των πρωτογενών πλεονασμάτων που θα πρέπει να επιτευχθούν στο εξής. Πάμε να δούμε στα θέματα της παιδείας, που έτσι ξεκινήσαμε και την εκπομπή μας, και τις αλλαγές που εξήγηλε η κυβέρνηση. Πάμε πρώτα να δούμε το σχετικό απόσπασμα στο τι αναφέρει συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός και επανερχόμαστε για να το σχολιάσουμε. Σήμερα πιστεύω ότι είμαστε σε θέση να σας παρουσιάσουμε ένα συνολικό σχεδιασμό σε ορίζοντα τριετίας. Βασική άξονα σε αυτού του σχεδιασμού είναι η ενίσχυση του δημόσιου σχολείου, η περαιτέρω ενίσχυση του δημόσιου σχολείου, η αναβάθμιση του λυκείου, η ομαλοποίηση, επιτρέψτε μου τον όρο, της δοκιμασίας των εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσα από τη μεταρρύθμιση της διαδικασίας, ώστε να ενισχύσουμε τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου και να δώσουμε χώρο και αξία στο λύκειο, κάτι που θα οδηγήσει στην κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων, τουλάχιστον έτσι όπως τις γνωρίσαμε μέχρι σήμερα, που σημαίνει λιγότερα μαθήματα με περισσότερες ώρες. Προχωράμε και σε μία διαδικασία ουσιαστικής αναβάθμισης των ανώτατων τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ανώτατα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που πρέπει να μην είναι κατόνομα, αλλά κατ' ουσία. Και αυτό έχει να κάνει και με την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης, της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και με τους τίτλους των σπουδών. Αυτά λοιπόν όσα είπε ο Πρωθυπουργός για τις αλλαγές που δρομολογεί τόσο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όσο και στην πρωτοβάθμια. Έχει σημασία να δούμε, Γιώργο, ότι είπε ότι η σημασία τελικά στα πανεπιστήμια και στα σχολεία είναι η μάθηση και όχι η εξέταση. Πάει δηλαδή να αποσυνδέσει λίγο το γενικότερο σύστημα των εξετάσεων και της δοκιμασίας από τη μαθησιακή διαδικασία. Ναι. Είναι κάτι όμως που το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Είναι μια εξαγγελία που δεν έχει γίνει μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από διάφορες κυβερνήσεις. Αλλά βλέπουμε συνεχώς να παραμένουμε στο ίδιο καθεστώς. Αυτό το καθεστώς το οποίο ουσιαστικά αποτελεί βραχνά για τους μαθητές.
καθώς είναι μια στήρα διαδικασία, το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Και πραγματικά αυτό τελικά που μας μένει ως γνώση μετά και τις πανελλήνες εξετάσεις είναι το απόλυτο τίποτα. Σωστό είναι αυτό. Είναι κάτι το οποίο όμως θεωρείς ότι θα δρομολογηθεί ή θα συναντήσει αντιδράσεις ενδεχομένως ή τη στασιμότητα μια σειρά. Ο στόχος είναι πολύ ευγενής. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας που να διαφωνεί με τον Πρωθυπουργό. Γι' αυτό. Ότι η βασική επιδίωξη του σχολείου θα πρέπει να είναι η ουσιαστική καλλιέργεια του μαθητή mm-hmm. και όχι η δημιουργία παπαγάλων που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις εξετάσεις τρίτης λυκείου για να μπορούν να περάσουν στο πανεπιστήμιο. Και νομίζω σε μια πολύ ευαίσθητη ηλικία, δηλαδή στα 16 χρόνια, το θέμα είναι να κάνεις και κάτι διαφορετικό από το μόνο να διαβάζεις. Μια σχολική δραστηριότητα, να αναπτύξεις τα ταλέντα σου. Δεν είμαστε όλοι φτιαγμένοι να γίνουμε επιστήμονες. Κάποιοι μπορούν να έχουν κάποια άλλα ταλέντα που, ή κάποια δραστηριότητα αθλητική την οποία έκαναν και διέκοψαν. Όλα αυτά μπαίνουν στον πάγο για μια διετία εδώ στην Ελλάδα για να δώσουμε πανελλήνιες και να περάσουμε απλώς σε μια σχολή. Πάρα πολύ σωστά. Αυτά λοιπόν πρέπει να αλλάξουν κάποια στιγμή, φαντάζομαι. Τώρα γι' αυτό κιόλας ξεκινήσαμε το τραγουδάκι Leave the Kids Alone. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο σχετικό από αυτό, Γιώργο. Συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει κάποια στιγμή να αφήσουμε τα παιδιά ήσυχα, να ευδοκιμήσουν και τα ίδια, να ευδοκιμήσουν τα ταλέντα τους, τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα και τα ίδια, εν πάση περιπτώσει. Συμφωνώ απόλυτα. Και στο εξωτερικό υπάρχουν σε αρκετές χώρες διάφοροι τύποι ορολόγιων προγραμμάτων που και αποτελεσματικά είναι και τα παιδιά μια χαρά τα προετοιμάζουν έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις προϋποθέσεις που θέτουν τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και χρόνο τους δίνουν έτσι ώστε να μπορούν να χαλαρώνουν λίγο και να το πω πολύ απλά να ξελαμπικάρουν. Διότι όταν έχεις να διαβάσεις πάρα πολύ, πρέπει να έχεις και κάτι ώστε να ξεφύγεις. Τώρα, είναι ευγενής η πρωτοβουλία που παίρνει ο Πρωθυπουργός και νομίζω ότι γενικότερα πέρα από την ουσία της τροποποίησης που εξαγγέλει σήμερα ο κύριος Τσίπρας και για το ολοήμερο σχολείο, γιατί και αυτή ήταν μια σημαντική εξαγγελία, αλλά και για την αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στα πανεπιστήμια, όλα αυτά εντάσσονται σε μια προσπάθεια της κυβέρνησης να κάνει στροφή στην καθημερινότητα του πολίτη, να κάνει στροφή στην αντιμετώπιση απτών προβλημάτων, τα οποία μπορεί να τα κάνει με πολύ πιο εύκολο τρόπο σε σχέση με τα μνημονιακά νομοσχέδια. Εκεί δεν χρειάζεται διαπραγμάτευση με τους θεσμούς και με το Βερολίνο και με την Ουάσιγκτον κλπ. Είναι καθαρά ζήτημα του αν μπορεί η κυβέρνηση αυτή να κυβερνήσει. Είναι πολύ απλά τα πράγματα και ο κύριος Τσίπρας θα κάνει μια σειρά επισκέψεων σε Υπουργεία. Αρχίζει γενομένης σήμερα με το Υπουργείο Παιδείας, θα συνεχίσει με το Υπουργείο Υγείας, θα πάει και στο Υπουργείο Ναυτιλίας, θα πάει και στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Θα κάνει τέλος πάντων μια γύρα, γιατί σου θυμίζω ούτως ή άλλως από το προηγούμενο Υπουργικό Συμβούλιο έχει τεθεί για κάθε Υπουργείο μια λίστα με προαπαιτούμενα, αν θέλουμε να το θέσουμε έτσι μνημονιακά, με προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα. Μία λίστα προτεραιοτήτων την οποία θα επιβλέπουν δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι, ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης ο κύριος Δραγασάκης και ο υπουργός επικρατείας ο κύριος Χριστόφορος Βερναρδάκης και θα λειτουργήσει και ως άτυπο point system για τους υπουργούς της κυβέρνησης, οι οποίοι με βάση την προώθηση αυτών των δράσεων σε υπουργικό και μάλλον σε διοικητικό και νομοθετικό επίπεδο θα αξιολογηθούν. Πάντως για να κλείσω λίγο για το ζήτημα της παιδείας, θα είναι πολύ μεγάλο στοίχημα αν ο κύριος Τσίπρας, μάλλον είναι πολύ μεγάλο στοίχημα για τον κύριο Τσίπρα αυτό το οποίο πάει να κάνει με την αναβάθμιση των δύο τάξεων του Λυκείου, γιατί νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι οι Πανελλήνες μπορεί να είναι ένα αδιάβλητο σύστημα, αλλά είναι ένα απάνθρωπο σύστημα. Μένει να δούμε αν θα καταφέρει αυτή η κυβέρνηση να βρει τη φόρμουλα έτσι ώστε να προαχθεί η ουσιαστική καλλιέργεια των παιδιών που λέγαμε και στο μάθημα της έκθεσης. Θέλει βέβαια και να αποσυμφορηθούν. Καλά. Προκειμένου να αναβαθμιστεί και το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας πέρα από την απλή κατάργηση των Πανελληνίων. Φαντάζομαι ότι αυτό θα γίνει επικουρικά πέρα Ελπίζουμε. Από την ήδη την κατάργηση των εξετάσεων. Πάμε όμως τώρα να δούμε και τι είπε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας σήμερα. Αναφέρθηκε στην συμφωνία αυτή που βγήκε στην επιφάνεια, την προσυμφωνία με τους θεσμούς. Έκανε λόγο για 12 δις παροχές για τις οποίες μιλούσε ο Τσίπρας, οι οποίες τελικά έγιναν 12,5 δις ευρώ μέτρα. Πάμε να δούμε το σχετικό απόσπασμα. Η στενή παρέα του Μαξίμου πολιτεύεται με αλαζονία, με αδιαφάνεια και με αυτορχισμό, αλλά και με τον αφόρητο κινησμό αυτών που δεν διστάζουν μπροστά σε τίποτα προκειμένου να πετύχουν το στόχο τους. Θα ψηφίσουν και με τα δύο χέρια, όπως κομπάζουν μερικοί βουλευτές τους και το λένε με τόσο θράσος που προκαλεί όχι μόνο τη χλέβη, αλλά και την απόλυτη περιφρόνηση των πολιτών. Εξελέγησαν με υποσχέσεις για παροχές 12 δις και επέβαλαν μέτρα 12,5 δις. Η συνολική απόκληση από τις ψεύτικες υποσχέσεις τους ξεπερνάει τα 24 δισεκατομμύρια ευρώ.
Πολιτικοί αντίπαλοι της κυβέρνησης συκοφαντούνται συστηματικά την ώρα που κυβερνητικοί ταξιδεύουν με ιδιωτικά Learjet αμφιλεγόμενων προσώπων σε εξωτικούς προορισμούς για να κάνουν τους μεσάζοντες σε αδιευκρίνησες υποθέσεις. Και όλα αυτά ενώ χαρίζονται δεκάδες εκατομμύρια με φωτογραφικές τροπολογίες ώστε να δημιουργηθούν νέα τζάκια. Αυτά που έγιναν τις τελευταίες μέρες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι μια εικόνα απόλυτης παρακμής και αμοραλισμού. Η Ελλάδα όμως, το έχουμε πει πολλές φορές, το επαναλαμβάνουμε, δεν θα γίνει Βενεζουέλα του Μαδούρο. Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά έχει ενδιαφέρον, Γιώργο, το γεγονός ότι στη συμφωνία με τα 140 προαπαιτούμενα αναφέρεται ρητός από τους θεσμούς ότι θα πρέπει η αξιωματική αντιπολίτευση να δεσμευτεί ότι θα εφαρμόσει τα συγκεκριμένα μέτρα και ότι δεν θα προσπαθήσει να τα ανατρέψει. Ναι, δεν ξέρω πώς θα το κάνει αυτό. Είναι ένα θέμα, είναι μια δυσκολία. Αν ζητηθεί γραπτός, δεν πρόκειται να γίνει. Mm-hmm. Δεν έχει ζητηθεί πάντως μέχρι στιγμής γραπτός και δεν νομίζω ότι μέχρι την ψήφιση των μέτρων θα τεθεί ένα τέτοιο ζήτημα. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι αυτά τα οποία έχει πει δημοσίως ο κύριος Μητσοτάκης, ότι δεν πρόκειται η Νέα Δημοκρατία να πολιτευτεί όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, για τη Νέα Δημοκρατία είναι επαρκή ως δέσμευση. Πάντως, να πούμε και δύο βασικά πράγματα τα οποία είπε ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει διαρκώς ψέματα και αποδόμησε αυτή την ρητορική του Πρωθυπουργού και του επετέθη ευθεία. Από εκεί και πέρα όμως, με δεδομένο ότι οι εκλογές δεν φαίνεται πως θα γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα, ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε και ένα ακόμα ζήτημα στο τραπέζι, το οποίο θα το δούμε λίγο πιο εμφατικά το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Μίλησε για την ανάγκη των πολιτών για θετικό όραμα και εκτίμησε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που μπορεί αυτή τη στιγμή αυτό να το εκφράσει. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Με το πρόγραμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τις προτάσεις που θα θέσει σε δημόσιο διάλογο με τους πολίτες το αμέσως επόμενο διάστημα. Ναι, αλλά υπό μέσα αυτό σε το ένα πρίσμα, πλαίσιο, ναι, όπως είπαμε, αυστηρά δημοσιονομικό. Βέβαια. Που θα περιλαμβάνει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, όπως είδαμε, για μία πενταετία. Ναι, ναι. Που θα περιλαμβάνει ενδεχομένως και στη συμφωνία, αν και εφόσον εφαρμοστεί από την επόμενη κυβέρνηση τα αντίμετρα, εφόσον, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, επιτευχθεί ένα πλεόνασμα 5,5% έτσι ώστε να εφαρμοστεί στο σύνολό του τα αντίμετρα, mm-hmm, ύψους 2%. Mm-hmm. Φαντάζομαι δηλαδή οι προκλήσεις και την επόμενη κυβέρνηση είναι μεγάλες πέρα από την παρούσα κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση, πολλό δε μάλλον από τη στιγμή που ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει εγκαταλείψει το στόχο για μείωση του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος. Mm-hmm. Διότι αυτό το οποίο κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να συντάσσουμε ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Ναι, αλλά είναι μια συμφωνία που πάρα θα υπογραφεί, όχι, και θα, ναι, ναι, νομοθετηθεί στη Βουλή. Άρα μετά πώς θα το ανατρέψουμε αυτό? Δεν διαφωνώ καθόλου. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει τη στρατηγική ότι θα αναλάβει την κυβέρνηση, θα δείξει το καλό του μεταρρυθμιστικό πρόσωπο, θα πείσει τους, mm-hmm, δανειστές ότι έχει την πραγματική πρόθεση να επιδείξει ιδιοκτησία των μεταρρυθμίσεων, αυτό το περίφημο ownership. Μένει να το δούμε αυτό το πράγμα, mm-hmm, στην πράξη. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά στον κύριο Μητσοτάκη. Εμείς πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για να συζητήσουμε τη στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στην συμφωνία που επετέχθη με τους θεσμούς. Εδώ με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Σε λιγάκι. Επιστρέψαμε λοιπόν για να καλωσορίσουμε εδώ τώρα στο στούντιο τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Και ας ξεκινήσουμε λίγο από την διαρροή της Handelsblatt για την προσυμφωνία με τους θεσμούς που περιλαμβάνει αυτά τα περίφημα 140 προαπαιτούμενα και αναμένεται να κατευθεί και την προσεχή Παρασκευή στη Βουλή. Θέλω να μου πείτε όμως ότι αυτά τα προαπαιτούμενα σίγουρα είναι βαριά, σίγουρα είναι φοροπηκτικά, ηφαισιακά. Την ίδια ώρα όμως φαίνεται ότι προβλέπετε μέσα στο ότι θα πρέπει να συνενέσει και η αξιωματική αντιπολίτευση στην εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων, έτσι ώστε να μην υπάρξει δυνατότητα ανατροπής του σε περίπτωση που έρθει στα πράγματα τα επόμενα χρόνια. Θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο από αυτό. Παρατηρούμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια επιμερισμού της ευθύνης των νέων σκληρών μέτρων που έρχονται από την παρούσα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ και από τους ίδιους τους ανθρώπους, τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Καμένο, από όλα τα στελέχη των ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, από συγκεκριμένα δημοσιογραφικά κέντρα και βλέπουμε προσφάτως και από τον ξένο παράγοντα.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τρόπους και με όλους τους τόνους ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση η Νέα Δημοκρατία να στηρίξει αυτά τα νέα μέτρα, ακριβώς γιατί λίγους μήνες πριν ήταν αχρίαστα. Ήταν σίγουρα αχρίαστα με την πορεία που είχε, στην οποία είχε μπει η χώρα με την προηγούμενη κυβέρνηση. Και σίγουρα όλη αυτή η δίθεν διαπραγμάτευση στην οποία μπήκαμε στους τελευταίους μήνες οδήγησε σε μια πολύ χειρότερη κατάσταση και μια χειροτέρευση της θέσης μας ως Ελλάδα στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Και άρα οδηγούμαστε σε ένα, πολύ άσχημο συμπέρασμα. Να σας διακόψω ένα δευτερόλεπτο. Λέτε για τον ξένο παράγοντα. Πού αναφέρεστε σε αυτό το οποίο φέρεται να έρχεται ως διαρροή από το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ ότι θέλει συνομολόγηση των μέτρων και από τη Νέα Δημοκρατία? Βεβαίως, αυτό αναφέρομαι. Ναι. Και ακριβώς επειδή έχουμε αναφέρει σε όλους τους τόνους ότι όποιος και αν ζητήσει συνένεση από τη Νέα Δημοκρατία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Είτε αυτός είναι ο Αλέξης Τσίπρας, είτε είναι το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ, είτε είναι ο Βόλφγανγκ Σόιμπλε, είτε είναι δημοσιογράφοι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, η Νέα Δημοκρατία να ψηφίσει αυτά τα μέτρα. Αφενός όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει ότι το κράτος έχει συνέχεια, οπότε δεν θα πρέπει να σταματήσει έτσι χωρίς κάποια διασφάλιση το συγκεκριμένο. Το Σύνταγμα πρόγραμμα προβλέπει ότι οι νόμοι που ψηφίζονται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ισχύουν κανονικά. Αυτό όμως, κυρία Ράντου, δεν σημαίνει ότι, ότι πρέπει να ξεχνάμε ποιοι συμφωνούν και ποιοι υπογράφουν και ποιοι φέρνουν στη Βουλή αυτούς τους νόμους. Και σίγουρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εφόσον γίνουν αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έχει δεσμευθεί για τη μείωση φορολογίας, για την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, για την προσέλκυση επενδύσεων, αυτό μπορεί να οδηγεί σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση στην ελληνική οικονομία και άρα οι πολίτες έχουν να ελπίζουν. Δυστυχώς όμως έχουν να ελπίζουν σε μια καλύτερη κατάσταση για το δικό τους εισόδημα. Το αντιπιχείρημα όμως αυτό που μου λέτε είναι ότι κάποια από τα μέτρα τα οποία περιλαμβάνονται στη συμφωνία είναι κάποιες μεταρρυθμίσεις που έχει εισηγηθεί και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας προτριετίας. Συγκεκριμένα η απελευθέρωση της κυριακάτικης λειτουργίας των καταστημάτων ήταν ένα μέτρο το οποίο υποστηρίξατε με θέρμη. Την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση ήταν στους δρόμους. Την ίδια ώρα όμως εσείς το υποστηρίξετε. Και αναρωτιέμαι αν τέτοια μέτρα μεμονωμένα θα τα στηρίξετε στη συμφωνία που θα έχει στη Βουλή ή αν θα καταψηφίσετε ή αν αλλάξετε στάση σε σχέση με τη στάση που είχατε προ-τριετίας, όπως σας ανέφερα. Έχουμε απαντήσει και επί αυτού, αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα να επαναλάβω τη θέση μας. Δεν στηρίζουμε το πακέτο της συμφωνίας. Ακριβώς γιατί δεν θέλουμε να δώσουμε καμία αίσθηση συνένεσης σε μια εξαπάτηση, σε μια νέα εξαπάτηση του ελληνικού λαού. Το ότι μπορεί να υπάρχουν μερικά μικρά στοιχεία, μερικές λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας, με τα οποία να συμφωνεί και η Νέα Δημοκρατία, ακριβώς επειδή τα είχε προτείνει, όπως είπατε κι εσείς, κάποιους μήνες πριν, κάποια χρόνια πριν, μπορεί και τα δύο, δεν σημαίνει ότι το πακέτο της συμφωνίας αυτό που έρχεται και επιβάλλει στη μεγάλη του πλειοψηφία πολύ σκληρά μέτρα, ηφαισιακά μέτρα για την ελληνική οικονομία. Γι' αυτό το λόγο εμείς δεν στηρίζουμε ως πακέτο ολόκληρη τη συμφωνία. Ναι, απλά μπορεί να βρεθείτε να βιώνετε το παράδοξο να μην στηρίζετε αυτή τη συμφωνία και επειδή το πλαίσιο των δεσμεύσεων φτάνει είτε έως το 2021 είτε έως το 2022, όπως βλέπουμε από το supplementary MOU που δημοσίευσε η Handelsblatt, να είστε εσείς που θα κληθείτε να τα εφαρμόσετε αυτά. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας, ότι πρόκειται για ένα τέταρτο μνημόνιο, ακριβώς γιατί τα μέτρα αυτά ξεπερνούν το χρονικό ορίζοντα του τρίτου μνημονίου, του τρίτου προγράμματος, το οποίο λύγει. Αν είναι όμως ένα τέταρτο μνημόνιο, υπάρχει πολύ μικρό περιθώριο επαναδιαπραγμάτευσης. Αυτό είναι το πρόβλημα. Βεβαίως, το να προβλέψουμε τι θα γίνει στην Ελλάδα από σήμερα μέχρι το 2019, μέχρι το 2020 και 2021, είναι κάτι το οποίο κανείς από εμάς αυτό το τραπέζι ή σε άλλα δεν θα πρέπει να πάρει το ρίσκο να κάνει. Είναι πολύ πιθανό, κύριε Ευγενίδη, ακριβώς επειδή ο προϋπολογισμός του 2017 στηρίζεται στην πρόβλεψη για 2,7% ανάπτυξη και αυτή η πρόβλεψη, ξέρετε πολύ καλά, ότι δεν υπάρχει σχεδόν καμία περίπτωση να επιβεβαιωθεί, είναι πολύ πιθανό να έχουμε και νέα μέτρα το 2018. Άρα, λοιπόν, τα σκληρά μέτρα που ψηφίζονται την επόμενη εβδομάδα από την κυβέρνηση είναι πολύ πιθανό να μην είναι τα τελευταία. Θα σας ρωτήσω κάτι. Επειδή, όπως φαίνεται, κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν προκειμένου να επιτευχθούν και οι δημοσιονομικοί στόχοι που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο. Από εκεί και πέρα, όμως, βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εντάξει στην ατζέντα του και κάποια θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στις δικές σας προεκλογικές εξαγγελίες. Και αναφέρομαι φυσικά στα αντίμετρα και στις φορολογικές αποκλιμακώσεις που περιλαμβάνει αυτό το πακέτο μέτρων. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως αν πιστεύετε ότι με κάποιο τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ σας κλέβει εντός εισαγωγικών την ατζέντα την πιο φιλελεύθερη και μεταρρυθμιστική που εσείς έχετε δρομολογήσει ως κόμμα. Κοιτάξτε, καταρχάς, όλη αυτή η ιστορία με τα αντίμετρα
είναι άλλη μια εξαπάτηση. Mm-hmm. Το ότι μειώνεται σε τέτοιο βαθμό το αφορολόγητο χωρίς ταυτόχρονη μείωση συνολικά των φορολογικών συντελεστών σημαίνει ότι ολόκληρη η ελληνική οικονομία, όλοι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις ανεξαιρέτως, θα δεχθούν ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Τώρα από εκεί και πέρα, σε συνδυασμό με συγκεκριμένες ρυθμίσεις για ελεύθερους επαγγελματίες, νομίζω και νωρίτερα στο κανάλι σας είχατε μια εκτενέστατη συζήτηση για αυτό, οι μειώσεις συντάξεων, οι οποίες θα δώσουν ένα πολύ μεγάλο πλήγμα στην αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων. Mm-hmm. Μια σειρά από άλλα μέτρα τα οποία συνολικά δίνουν ένα πολύ ισχυρό πλήγμα στην ελληνική οικονομία και βάζουν έναν εφησιακό χαρακτήρα σε ολόκληρη τη συμφωνία, δεν μπορούν να αντισταθμιστούν από τα λεγόμενα αντίμετρα την τα οποία προσπαθεί όμως με μανία να πουλήσει η σημερινή κυβέρνηση. Και εφόσον έρθετε εσείς τα πράγματα, πάλι θα πρέπει να τηρείτε το δημοσιονομικό πλαίσιο και φαντάζομαι ότι θα περιλαμβάνετε και στο δικό σας πρόγραμμα τουλάχιστον ένα μείγμα ηφαισιακών μέτρων, αν όχι στην ίδια αναλογία μεταξύ μείωση δαπανών και περικοπής μισθών ή αύξηση φόρων, τουλάχιστον θα υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία θα είναι εν πάση περιπτώσει. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Το δημοσιονομικό πλαίσιο έχει να κάνει με το ΑΕΠ. Mm-hmm. Οι δικές μας πολιτικές έχουν ως στόχο και πιστεύουμε ότι έχουμε και τον τρόπο να μεγαλώσουν το ΑΕΠ. Άρα λοιπόν, κάθε φορά που μιλάμε για ένα ποσοστό επί του ΑΕΠ, είναι πολύ διαφορετικό να το λέμε σήμερα και να το λέμε, για παράδειγμα, το 2014 που το ΑΕΠ ήταν μεγαλύτερο και να το λέμε και το 2020, όπου πιθανόν μια νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα έχει καταφέρει να μεγαλώσει αρκετά το ΑΕΠ και άρα να μπορεί να φέρει πολύ πιο αναπτυξιακά μέτρα. Mm-hmm. Άρα, ας μην περιοριζόμαστε και ας μην εγκλωβιζόμαστε στην κατάσταση της οικονομίας όπως είναι σήμερα, ακριβώς γιατί οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή η μείωση της φορολογίας, η μείωση γραφειοκρατίας, η προσέλκυση επενδύσεων, όλα αυτά για τα οποία έχει μιλήσει με λεπτομέρεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μπορούν να αυξήσουν το ΑΕΠ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να καταλάβουμε. Μιας και λέμε για τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και έχετε βάλει αυτό το ζήτημα, εγώ άκουσα με πολύ προσοχή σήμερα τον κύριο Μητσοτάκη να μιλάει για την ανάγκη των πολιτών για ένα θετικό όραμα και να λέει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη η οποία σε αυτό μπορεί να ανταποκριθεί και πώς με το πρόγραμμά της και με αυτά τα οποία προτείνει. Μήπως εδώ πέρα υπάρχει μια μετατόπιση στρατηγικής από τη στιγμή που η αξιολόγηση κλείνει και εκλογές τουλάχιστον για τους επόμενους μήνες δεν φαίνεται ότι θα γίνουν. Από το αίτημα για εκλογές στο να ζυμώσουμε την κοινωνία με το πρόγραμμά μας και να δημιουργήσουμε εκεί πέρα μια θετική δυναμική για τη Νέα Δημοκρατία. Καταρχάς, κύριε Ευγενίδη, υπάρχει μια δικαίωση στρατηγικής. Το γεγονός ότι το αίτημα για πρόορες εκλογές μετρά πλέον σχεδόν ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, δικαιώνεται πλήρως από τη στιγμή που τα νέα σκληρά μέτρα που έρχονται δεν θα υπήρχαν και δεν υπήρχαν στο τραπέζι ένα χρόνο πριν. Και άρα, μια πιο σοβαρή κυβέρνηση, μια πιο αξιόπιστη κυβέρνηση, ενδεχομένως, το πιο πιθανό είναι να μην ήταν σε θέση να φέρει νέα σκληρά μέτρα. Ωραία, από τότε ο ΣΥΡΙΖΑ όμως έκλεισε δύο αξιολογήσεις. Λοιπόν, έκλεισε με ποιο τρόπο όμως, κύριε Ναι, δεν διαφωνώ καθόλου. Το να κλείνεις μια αξιολόγηση με τόσο σκληρά μέτρα δεν είναι επιτυχία. Είναι μια πολύ μεγάλη αποτυχία. Επί της πολιτικής στρατηγικής είναι η ερώτηση τώρα, όχι επί της ουσίας. Άρα, έχουμε από τη μία τη δικαίωση στρατηγικής μας για ένα πολύ έντονο αίτημα για πρόορες εκλογές, ακριβώς γιατί οι εκλογές μπορεί να είχαν αποτρέψει αυτά τα σκληρά μέτρα. Από εδώ και πέρα, δεν σημαίνει ότι αλλάζουμε αυτό που κάνουμε ήδη, δηλαδή το άνοιγμα στην κοινωνία, τις περιοδίες, τις οποίες με πολύ μεγάλη συχνότητα επαναλαμβάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ότι σε 1,5 χρόνο περίπου έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 50 περιοδίες σε σημεία σε όλη τη χώρα, στην επαρχία, στην περιφέρεια, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε. Yeah. Γιατί μπορεί να μην παίζει, επιτρέψτε μου την έκφραση, στα τηλεοπτικά πάνελ, γιατί μπορεί να μην πουλάει ως είδηση το ότι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης πηγαίνει σχεδόν κάθε εβδομάδα και σε μία πόλη της περιφέρειας. Αλλά οι άνθρωποι που είναι εκεί και κάθονται σε ένα τραπέζι μαζί του και τον ακούν και τους ακούει και συζητούν μαζί του, είναι άνθρωποι που το βιώνουν με προσωπικές εμπειρίες. Αυτό θα συνεχίσουμε, για να απαντήσω και στην ερώτηση του κ. Ευγενίδη. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Γιατί αυτή είναι η πιο σημαντική δημοσκόπηση και η πιο σημαντική έρευνα που παίρνουμε εμείς ως επιτελείο. Αν δεν μπορούμε να ακούσουμε τι μας λένε οι πολίτες, τι μας λένε
οι μικρές και οι μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, τι μας λένε συνταξιούχοι, τι μας λένε οι νέοι, τότε δεν μπορούμε να ασκήσουμε σοβαρά αντιπολίτευση, δεν μπορούμε να ασκήσουμε πολιτική. Πάντως ο κόσμος, επειδή περιμένει μια αξιόπιστη εναλλακτική, τουλάχιστον εναλλακτική στα βαριά μέτρα λιτότητας που βλέπουν εδώ και τόσα χρόνια εν μέσω μνημονίων να εφαρμόζονται. Εγώ αναρωτιέμαι αν είναι δυνατόν η αναδιάρθρωση του δημοσίου όπως την έχει περιγράψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που δεν περιλαμβάνει και τις απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, αν μπορεί να αποτελέσει ένα αξιόπιστο ισοδύναμο, έτσι ώστε να μην εφαρμοστούν περαιτέρω μέτρα λιτότητας και περαιτέρω βάρη στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Θέλω να μου πείτε από αυτού, γιατί πολλοί έχουν ασκήσει κριτική και τουλάχιστον εκπρόσωποι περισσότερο κομμάτων φιλελεύθερων. Είχαμε χτες τον κύριο Καρκατσούλη εδώ, ο οποίος είπε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να έχει τη θέληση, αλλά ενδεχομένως να μην μπορεί να υπερβεί τους κομματικούς μηχανισμούς, έτσι ώστε να κάνουν αυτές τις τομές που έχει οραματιστεί. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη? Όλες οι απόψεις είναι αποδεκτές. Το θέμα είναι ως πολιτικός τι δειγματαγραφές έχεις δώσει μέχρι σήμερα. Και αν μη τι άλλο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι είναι έτοιμος να σπάσει αυγά, είναι έτοιμος να έρθει σε σύγκρουση με συντεχνίες, με συμφέροντα και εντός του κόμματός του και εκτός του κόμματός του. Αυτό το έχει αποδείξει. Πάμε λίγο στην ερώτησή σας για το τι μπορούν να περιμένουν οι πολίτες από εμάς. Καταρχάς, πρέπει να περιμένουν ότι θα τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας. Και μετά από τόσα χρόνια λαϊκισμού, ψεμάτων, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο και να βάλω και σε μία παρένθεση και τη νίκη του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύτηκε, ο τρόπος με τον οποίο ξεδίπλωσε την καμπάνια του, εδώ ενδεχομένως λίγους μήνες πριν να λέγαμε ότι αυτός ο άνθρωπος προσπαθεί να χάσει. Αλλά ήταν τόσο μεγάλο το θράσος και το πάθος με το οποίο υπερασπίστηκε τη δική του ατζέντα, τη δική του μεταρρυθμιστική ατζέντα, που πραγματικά εγώ νιώθω ότι πήρε εκδίκηση η σοβαρότητα. Και νομίζω ότι σε αυτήν ακριβώς τη συγκυρία βρίσκεται και η Ελλάδα. Επιτρέψτε μου όμως, επειδή πήρε, μου είπατε, εκδίκηση σοβαρότητα, πήρε εκδίκηση όμως και το νέο έναντι του παλιού πολιτικού συστήματος. Και όπως φάνηκε, ο Μακρόν έδωσε ένα χαστούκι στα παραδοσιακά κόμματα, στο ρεπουμπλικανικό και στο σοσιαλδημοκρατικό. Και θέλω να μου πείτε, αν πιστεύετε εσείς ότι στο μέλλον, ενδεχομένως και αν συνεχίσουν ο κόσμος να απογοητεύεται από το πολιτικό σύστημα, αν πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία ενδεχομένως να χάσει και δυνάμεις, αν συνεχίζει να εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα χωρίς προοπτική για την ελληνική οικονομία. Και έχουμε τέτοια φαινόμενα τύπου Γαλλίας, ένας νέος ανεξάρτητος υποψήφιος, να έρθει να αλλάξει άρδιν το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Είναι μια πραγματικότητα ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν κατέβηκε χωρίς κόμμα, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα κίνημα από την αρχή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είχε άλλα συστημικά χαρακτηριστικά η δική του υποψηφιότητα. Έτσι. Κατά βάση συστημικά χαρακτηριστικά. Και δεν σημαίνει, κυρία Ράντου, επίσης ότι και το γεγονός ότι ο Φρανσουά Φιγιόν είχε ένα τεράστιο σκάνδαλο στην πλάτη του, ένα τεράστιο οικογενειακό σκάνδαλο το οποίο χαρακτήρισε ολόκληρη την εκλογική διαδικασία στη Γαλλία. Η Δημοκρατία όμως μετά το σκάνδαλο αυτό δεν απέσυρε τη στήριξή της στη συγκεκριμένη υποψήφιο. Βεβαίως, γιατί εμείς οι συμμαχίες μας τις τιμούμε. Είμαστε μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Υπέπεσε σε ένα σκανδαλώδες λάθος. Δεν θα έπρεπε ενδεχομένως κάποια κόμματα τα οποία έστω ιδεολογικά να πρόσκειται στο συγκεκριμένο υποψήφιο, να απέσυραν την εμπιστοσύνη τους εφόσον έδειξε κυρία Ράντου, έχει κάποια στοιχεία διαφθοράς. Εγώ, κυρία Ράντου, μέχρι και λίγες μέρες πριν ήμουν πρόεδρος νεολαίας του ΕΛΚ. Η νεολαία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Γαλλίας, η νεολαία που στήριζε την υποψηφιότητα Φιγιόν αρχικά, όταν το σκάνδαλο όχι μόνο ξέσπασε, αλλά διωγγώθηκε κιόλας, είχε καταθέσει με δημόσιο τρόπο και εγγράφος ένα αίτημα για να αποσυρθεί η υποψηφιότητα Φιγιόν. Και να αλλάξει υποψηφιότητα. Και να αλλάξει υποψηφιότητα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Δεν γνωρίζουμε κανείς από τους τρεις μας αυτό το τραπέζι, ποια θα ήταν η εξέλιξη, αν για παράδειγμα ένας άλλος υποψήφιος. Μιας και μιλάγαμε για το παράδειγμα του κυρίου Μακρόν, γιατί μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον ως πολιτική αναλογία. Το μοντέλο αντιπολίτευσης, το αντιπολίτευση το βάζω εισαγωγικά, που έκανε ο κύριος Μακρόν στην κυρία Λεπέν, στο debate ανάμεσα στους δύο γύρους, σας φαίνεται ελκυστικό σαν μοντέλο αντιπολίτευσης? Τι λέω δηλαδή για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας? Ένα μοντέλο όπου ο κύριος Μακρόν έκατσε απέναντι από την κυρία Λεπέν, την έπαιξε στα ίσια. Δηλαδή, του την έπεσε η κυρία Λεπέν, για να μιλάμε κανονικά. Της την έπεσε και ο κύριος Μακρόν, αλλά της την έπεσε με επιχειρήματα, τεκμηριώνοντας τις θέσεις του, αλλά σκληρά. Σας φαίνεται αυτό ένα δόκιμο μοντέλο αντιπολίτευσης? Γιατί δεν έχετε απέναντί σας τη Λεπέν, φυσικά, και δεν είναι αναλογία αυτή με τον κύριο Τσίπρα, αλλά εσείς καταλογίζετε στον κύριο Τσίπρα λαϊκισμό. Με εξέπληξε πάρα πολύ θετικά το debate του δεύτερου γύρου μεταξύ του Εμμανουέλ Μακρόν και της Μαρίν Λεπέν. Είδα, σας το είπα και πριν, είδα έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά διψούσε για εκδίκηση. Μετά από όλες αυτές τις ανοησίες, τα ψέματα, τους λαϊκισμούς,
που έχουμε ακούσει και στη Γαλλία και σε ολόκληρη την Ευρώπη και στη χώρα μας, ένιωσα ότι αυτός ο άνθρωπος πήρε εκδίκηση για κάθε πολιτικό που έχει χάσει από έναν λαϊκιστή. Για κάθε πολίτη ο οποίος έχει πιστεί από ένα ψέμα, από μια υπερβολή, από μια σειρά από άλλα πράγματα που έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, είναι ένα μοντέλο, είναι ένα μοντέλο ρητορικής, το οποίο θα ήθελα να δω και στην Ελλάδα. Ενδεχομένως, οι πολιτικοί οι οποίοι με τόσο θράσος λένε ψέματα, να χρειάζονται και ένα ανάλογο θράσος για να πεις την αλήθεια. Και ο πολύ σκληρός τρόπος που αντιμετώπισε ο Εμμανουέλ Μακρόν την Μαρίν Λεπέν, τελικά απέδωσε. Μπορεί να μην είναι το παράδειγμα προς μίμηση για να το υιοθετήσουμε ως μια γενική αρχή. Γιατί ναι, εμείς πιστεύουμε ως παράταξη στον πολιτικό πολιτισμό. Έστω, case by πιστεύουμε, case. Πιστεύουμε στον πολιτικό πολιτισμό. Πιστεύουμε ότι πρέπει ο δημόσιος διάλογος να διεξάγεται με ευγένεια. Αλλά πραγματικά όταν μπαίνει σε μια κανονικότητα όλος αυτός ο κινησμός και ο λαϊκισμός και το ψέμα, ενδεχομένως να χρειάζονται και πιο σκληρές πρακτικές. Μια τελευταία ερώτηση επί του θέματος επί των γαλλικών εξελίξεων. Το ξεκινήσαμε ως παρένθεση, κυρία Ράντου, ναι, αλλά έχει ενδιαφέρον γιατί έχει σε κάθε περίπτωση επηρεάζεται και η χώρα μας από αυτές τις εξελίξεις. Και από ό,τι φαίνεται, ο Μακρόν έχει ταχθεί υπέρ της αμοιβαιοποίησης των χρέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εν πάση περιπτώσει τη δημιουργία μια θέση υπουργού οικονομικών στην Ευρωζώνη. Κάτι το οποίο φαίνεται να προσκρούει με την επίσημη θέση της Γερμανίας, η οποία απλώς μιλά για ένα σφιχτό δημοσιονομικό πλαίσιο και τίποτα άλλο. Αυτό θεωρείτε ότι μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα? Είναι κάτι το οποίο θεωρείται όνειρο θερινής νυχτός ή μια αλλαγή ισορροπίας δυνάμεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν πρόκειται ποτέ να ευδοκιμήσει και είναι κάτι το οποίο μόνο ποντάρει η σημερινή κυβέρνηση, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ? Κυρία Ράντου, πέρα από το λεγόμενο economic governance της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ελλείμματα και τα χρέη, το πιο σημαντικό πρόβλημα κατά τη γνώμη μου στην Ευρώπη σήμερα είναι το έλλειμμα έμπνευσης. Και ο Εμμανουέλ Μακρόν αυτό μπορεί ενδεχομένως να το λύσει, όχι στην ολότητά του, αλλά είναι ένας πολιτικός ο οποίος πραγματικά μπορεί να εμπνεύσει και μπορεί στις καινούριες γενιές να δώσει ξανά λόγους να πιστέψουν στην Ευρώπη, λόγους να αισθανθούν Ευρωπαίοι, λόγους να μην τρέπονται να σηκώσουν μια ευρωπαϊκή σημαία, λόγους να βλέπουν ένα πολιτικό ηγέτη να περπατάει μόνος του με τον ύμνο στη χαρά, όπως ο κύριος Μακρόν το βράδυ της νίκης του, και να λένε ότι ναι, αυτό είναι ένα πολιτικό μοντέλο το οποίο θα ήθελα να ακολουθήσω. Αυτό λείπει από την Ευρώπη τα τελευταία πολλά χρόνια. Τις τελευταίες, ως εταίρος όμως της Ελλάδας. Τις τελευταίες δεκαετίες. Η Γαλλία είναι ένας παραδοσιακός σύμμαχος της Ελλάδας. Καλά θα κάνει και ο κύριος Τσίπρας, και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι το ίδιο θα κάνει και ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να έχει πολύ καλές στενές σχέσεις, συμμαχικές σχέσεις με την πιο σημαντική, κατά τη γνώμη μου, χώρα, ίσως όχι από οικονομικής πλευράς, αλλά από πολιτικής πλευράς, αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γαλλία. Μάλιστα. Όχι μόνο γιατί ενδεχομένως ως λαοί να βρίσκουμε πολλά κοινά στοιχεία στην κουλτούρα μας, στην ιστορία μας, σε μια σειρά από άλλα θέματα, αλλά κυρίως γιατί αυτή τη στιγμή η Ευρώπη χρειάζεται μια ηγέτιδα δύναμη, μια ηγέτιδα πολιτική δύναμη, η οποία θα δώσει ένα όραμα για τα επόμενα 10, τα επόμενα 20 χρόνια. Μάλιστα. Και αυτό λείπει και από τα κτίρια των Βρυξελών, λείπει και από τις συνόδους κορυφής, λείπει και από το Ευρωκοινοβούλιο, αν θέλετε τη γνώμη μου, και λείπει και από τον δημόσιο διάλογο σε εθνικό επίπεδο. Θέλω να γυρίσουμε λίγο στα τη συμφωνία και σε όσα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα που είχαν κάποιο ενδιαφέρον. Είπε συγκεκριμένα θα πρέπει να επιτευχθεί ένα πρωτογενές πλεώνασμα της τάξης του 5,5% για να εφαρμοστούν τα αντίμετρα. Αυτό είναι πράγματι έτσι, γιατί η αντιπολίτευση τον κατηγόρησε για κυβέρνηση. Ότι είναι ψεύτης ουσιαστικά η κυβέρνηση. Συγγνώμη, τον κατηγόρησε για ψευτιά, κουτοπονηριά, χρησιμοποίησε τέτοιους όρους. Είναι πράγματι έτσι ή αρκεί αυτό που λέει η κυβέρνηση, η επίτευξη του στόχου 3,5% και προκειμένου να ανοίξει αυτός ο ασκός του, όχι του αιώλου, ένας ασκός που θα μοιράζει λεφτά, εν πάση περιπτώσει, μέσω της φορολογικής αποκλιμάκωσης και της επιδότησης που θα αυξηθεί σε μια συγκεκριμένη κατηγορία ευπαθών κοινωνικών ομάδων? Η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει μέχρι το 2022 πλεονάσματα της τάξης του 3,5%. Αυτά που περιέγραφε ο κύριος Τσίπρας ως αδύνατο να επιτευχθούν λίγους μήνες πριν. Αυτό έχει μπει σε χαρτί, έχει υπογραφεί, τέλος. Γιατί όμως για τα λιτότητα λοιπόν τα επόμενα 5 χρόνια. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρεται στην εφαρμογή των λεγόμενων αντίμετρων. Ωραία. Άρα λοιπόν, εφόσον έχουμε πετύχει 3,5% ως χώρα, για να μπορέσεις από εκεί και πέρα να πάρεις μέτρα 1% και να μπορέσεις να δώσεις πίσω τα αντίμετρα του 1%,
Για να φτάσουμε στην εφαρμογή όλων αυτών των αντίμετρων που είναι περίπου 2% του ΑΕΠ, θα χρειαστεί 5,5% πλεόνασμα. Όχι, η Νέα Δημοκρατία. Όχι, μισό λεπτό. Αν και εφόσον εσείς μιλήσετε πριν για αμεγέθυνση της οικονομίας, αν και εφόσον επιτευχθεί μια αμεγέθυνση του ελληνικού ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, τότε δεν θα μπορεί ενδεχομένως ακόμα και με την επίτευξη ενός μικρότερου πλεονάσματος, αλλά εφόσον είναι μέσα στο στόχο του 3,5% να εφαρμοστούν κάποια αντίμετρα. Καταρχάς, τα μόνα αντίμετρα τα οποία πραγματικά μπορεί να ελπίζει, στα οποία μπορεί να ελπίζει ο ελληνικός λαός, είναι οι προτάσεις για τις μειώσεις φόρων της Νέας Δημοκρατίας. Αυτές είναι οι μόνες αξιόπιστες προτάσεις που ελπίζω πάρα πολύ σύντομα με αλλαγή κυβέρνησης, είτε το 2019, 2020, όλες αυτές τις χρονιές για τις οποίες συζητάμε, θα εφαρμοστούν και θα μπορέσουν πραγματικά να έχουν αποτέλεσμα στο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας και της ελληνικής επιχείρησης. Όλα τα υπόλοιπα είναι λίγο ένα μείγμα που εμένα μου φαίνεται χαώδες και μη εφαρμόσιμο. Το να βάζουμε στην ίδια... Είναι πολύ συγκεκριμένο, κύριε Κυρανάκη. Λέει, πιάνουμε 3,5% και ενεργοποιείται, σωστά δηλαδή κι εσείς, το 1% της περικοπής, αλλά ταυτόχρονα ενεργοποιείται και το 1% των παροχών. Εσείς τι λέτε, ότι θα ενεργοποιείτε το 1% της περικοπής και ανάλογα με το ύψος του πλεονάσματος? Μα δεν προβλέπει αυτό η συμφωνία, κύριε Βιεννίδη. Ναι. Η συμφωνία προβλέπει ούτως ή άλλως, σε κάθε περίπτωση, είτε εφαρμοστεί 0,1% αντίμετρα είτε όχι, 3,5% πλεόνασμα. Ναι, τέλος. Αυτό δεν πειράζεται. Συμφωνή. Από εκεί και πέρα, για κάθε 1%, 0,1% που θα παίρνουμε πλέον μέτρα, θα μπορεί να δίνεται και ένα αντίστοιχο. Λέει, η κυβέρνηση έρχεται και σου λέει και 3,6 να πιάσεις, ωραία, 1% το ΑΕΠ κάνουμε περικοπή, αλλά και 1% αντίμετρα. Αν πιάσεις 3,6, ναι, με δεδομένο το 3,5, μπερδεύουμε και τον κόσμο τώρα, θα μπορείς να δώσεις πίσω 0,1% αντίμετρα. Ναι. Αυτό προβλέπει η συμφωνία. Πάντως, τώρα τα παιχνίδια με τις λέξεις και όλος αυτός ο διάλογος, ο οποίος πραγματικά έχει μπερδέψει τους πολίτες. Και ακούμε καθημερινά χιλιάδες απόψεις οι οποίες πάνε και έρχονται. Δεν είναι η πραγματικότητα η οποία προβλέπει η συμφωνία. Επειδή μας πιέζει πολύ και ο χρόνος, θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση που σχετίζεται με τους στόχους για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε για ποιο λόγο δεν επιστρέφει η κυβέρνηση το 0,5% του ΑΕΠ στους πολίτες από το υπερπλεόνασμα το οποίο επετέφθη το 2016. Είναι κάτι το οποίο είχατε κατακρίνει εσείς ως μονομερή ενέργεια όταν το έκανε με τον Μποναμά Τσίπρα τότε, αν θυμάσαστε, τα Χριστούγεννα. Τώρα, για ποιο λόγο εσείς λέτε κάτι αντίστοιχο από τη στιγμή που και στη συμφωνία βλέπουμε ότι δεν μπορεί να προβεί σε μονομερής ενέργειας η κυβέρνηση, αν δεν συμφωνήσει πρώτα με τους δανειστές για το που θα διανεμηθεί το μέρισμα? Μα κυρία Ράντου, τότε δεν είχε επιβεβαιωθεί το πλεόνασμα. Ήταν μια πρόβλεψη. Μιλούσαμε το Δεκέμβριο για ένα ενδεχόμενο πλεόνασμα ή υπερπλεόνασμα, το οποίο για λόγους που κανείς δεν κατάλαβε τελικά, ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να βαφτίσει 13η σύνταξη και να τη μοιράσει σε μια πολύ συγκεκριμένη ομάδα χωρίς ισοδηματικά κριτήρια. Ναι. Είδαμε βουλευτές να παίρνουν αυτό το βοήθημα. Είδαμε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν ανάγκη αυτό το βοήθημα να το παίρνουν και να το βλέπουν στο λογαριασμό. Τώρα λοιπόν πιστοποιείται από τη Eurostat το εξής γεγονός. Οι Έλληνες φορολογήθηκαν περισσότερο από ό,τι έπρεπε. Οι ελληνικές επιχειρήσεις φορολογήθηκαν περισσότερο από ό,τι έπρεπε. Αυτό λοιπόν προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το πάρα πολύ λογικό. Αφού επιβεβαιώθηκε το πλεόνασμα αυτό, το οποίο πλήρωσαν πάρα πολύ ακριβά οι Έλληνες, γιατί να μην δώσουμε ένα μικρό ποσοστό πίσω στην αγορά, πίσω στην κοινωνία? Σε συνεννόηση όμως με τους εταίρους, κάτι το οποίο είχατε κατακρίνει την κυβέρνηση. Αυτό προβλέπεται ούτως ή άλλως από τις συμφωνίες μας. Εμείς δεν λέμε να πάμε να κάνουμε πράγματα. Συμφωνούν όμως οι εταίροι στο να διανεμηθεί ένα μέρισμα πριν καλά-καλά. Μέσα στο οικονομικό έτος. Και μέσα στο οικονομικό έτος. Εμείς δεν είπαμε ποτέ να πάμε μόνοι μας ως χώρα να κάνουμε ό,τι θέλουμε χωρίς να υπάρχει συνεννόηση. Μια χώρα η οποία έχει βάλει υπογραφή, καλός ή κακός, πρέπει να τηρεί την υπογραφή της. Άρα, εμείς αυτό που προτείνουμε είναι από την υπερφορολόγηση, η οποία τελικά ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι θα έπρεπε να είναι για να πετύχουμε τους στόχους, να δοθεί ένα μικρό ποσοστό πίσω στην ελληνική αγορά για να μπορέσει να αναπνεύσει. Νομίζω είναι πάρα πολύ λογική η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι δικαιολογίες που φέρνει η κυβέρνηση, γιατί αρνείται να υιοθετήσει αυτή την πρόταση, αρνείται να δώσει πίσω χρήματα στην αγορά, αρνείται να δώσει πίσω χρήματα στην κοινωνία, είναι τουλάχιστον γελίες, κυρία Ράντου. Γιατί ο στόχος, και νομίζω αυτό είναι και το γενικότερο σχόλιο για την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, ο στόχος είναι η φτωχοποίηση. Ο στόχος είναι τα εισοδήματα να είναι όσο πιο μικρά γίνεται, για να μπορεί το μεγάλο κράτος να διανέμει λίγη ελεημοσύνη και να μπορεί έτσι να εμφανίζεται ως μεσσίας. Και ως να δημιουργεί εκλογική πελατεία. Εμείς είμαστε μια φιλελεύθερη παράταξη.
Εμείς θέλουμε η ελληνική επιχείρηση και ο Έλληνας πολίτης να μπορεί να στηρίζεται στα πόδια του. Εμείς θέλουμε κάθε ευρώ, από κάθε ευρώ το οποίο θα κερδίζει με τη δική του δουλειά, με το δικό του ιδρώτα, να μπορεί να το κρατάει στην τσέπη του. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει κάτι άλλο. Θέλει να τα μαζεύει όλα σε ένα κρατικό κορβανά και να μπορεί να μοιράζει ελεημοσύνη όπως εκείνος θέλει, με βάση το κομματικό του συμφέρον. Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Και εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσατε. Συζήτηση. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να ανοίξουμε το φάκελο ενός πολύ ενδιαφέροντος θέματος, αυτού της ΔΕΗ και ό,τι αφορά τη ΔΕΗ σε σχέση με την επικαιρότητα, γιατί φαίνεται να απασχολεί τόσο η πόλη των ολιγνητικών μονάδων, όσο φυσικά και οι φουσκωμένοι λογαριασμοί που έρχονται στους πολίτες. Και την ίδια ώρα έχουμε και τις αμφιλεγόμενες προσλήψεις, όπως αυτή του καλλιτεχνικού διευθυντή, για 15.000 ευρώ μάλιστα το μήνα, το οποίο έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Για όλα αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε εδώ πέρα με τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, τον κύριο Γιώργο Αδαμίδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές μας. Ευχαριστούμε που είστε σήμερα εδώ. Και επειδή κυρίως τα κοινωνικά θέματα μας απασχολούν και ιδιαιτέρως, θα θέλω να ξεκινήσω λίγο από τις χρεώσεις στη ΔΕΗ και τέλος πάντων για ποιο λόγο στους πολίτες έρχονται τόσο φουσκωμένοι λογαριασμοί. Βλέπουμε και αναρτήσεις στα social media, αναρτούν τους λογαριασμούς τους, λένε εμένα το ρεύμα μου ήταν 300 ευρώ η κατανάλωσή μου. Γιατί μου έρχονται άλλα 300 αφέσια. Και πολλοί, εν πάση περιπτώσει, κατηγορούν τη ΔΕΗ, θεωρούν ότι πληρώνουμε κάποιους φόρους υπέρ τρίτων, κάποιες χρεώσεις για τις οποίες δεν φταίμε καθόλου εμείς, αλλά θα έπρεπε το κράτος να μεριμνά έτσι ώστε να συγκεντρώνει τα συγκεκριμένα έσοδα. Ποια είναι η θέση της ΓΕΝΟΠ, εσείς ως συνδικαλιστές, αν έχετε κινητοποιηθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα ενδεχομένως, για να προστατέψετε και το κοινωνικό σύνολο, γιατί είναι κάτι το οποίο απασχολεί την κοινωνία και φαντάζομαι δεν θέλετε απέναντι στην κοινωνία, αλλά κοντά σας. Κάθε άλλο, απέναντι σας. Ναι. Νομίζω ότι η ΔΕΗ έχει, είμαι βέβαιος, δεν νομίζω πλέον, έχει χρησιμοποιηθεί διαχρονικά από τις κυβερνήσεις ως ο εισπρακτικός μηχανισμός των κυβερνήσεων και της χώρας. Είναι η εταιρεία η οποία από την ίδρυσή της αρχίζει και μαζεύει διάφορους φόρους, είτε υπέρ Δήμου, είτε υπέρ οποιονδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Να μην πούμε για την ΕΡΤ, να μην πούμε για το ελληνικό δημόσιο. Μαζεύει χρήματα τα οποία στην ουσία αμέσως τα αποδίδει, δεν τα χρησιμοποιεί και μάλιστα πολλές φορές πριν μαζέψει είναι υποχρεωμένη να πληρώσει, όπως παράδειγμα... Άρα για να ξέρει και ο κόσμος λίγο για ποιο λόγο το έχετε φουσκωμένος λογαριασμός. Το μισό περίπου αυτών των χρεώσεων είναι φόροι και τέλη, όπως μας είπατε, υπέρ Να σας πω. Υπάρχει λοιπόν αυτό και υπάρχουν και κάποιες άλλες χρεώσεις, οι οποίες είναι οι χρεώσεις των υπηρεσιών κοινής ωφελίας. Γιατί στην χώρα μας, στην πατρίδα μας, με δεδομένο ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο νησιώτικο σύμπλεγμα, όπου εκεί το ρεύμα στην παραγωγή του είναι πανάκριβο, οι πολίτες όλου του νησιώτικου συμπλέγματος πληρώνουν και σωστά κατά την άποψή μου, γιατί είναι και ελληνικός νόμος, ενιαίο τιμολόγιο. Δεν σημαίνει ότι επειδή σε κάποιο νησί απομακρυσμένο το ρεύμα στοιχίζει πολύ περισσότερο ο κάτοικος εκείνου του νησιού που έχει περισσότερα προβλήματα θα πρέπει να το πληρώνει ακριβότερα. Άρα αυτές οι υπηρεσίες κοινής ωφελίας τις πληρώνουν οι καταναλωτές. Δυστυχώς. Γιατί τα πληρώνουν οι καταναλωτές όμως και όχι το κράτος, αυτό δεν καταλαβαίνω. Αυτό θέλω να σας πω. Δυστυχώς. Γιατί όλοι εμάς μεσάζοντες το κράτος. Δυστυχώς λοιπόν όλες αυτές οι υπηρεσίες κοινής ωφελίας, ενώ θεωρητικά το κράτος κάνει κοινωνική πολιτική, να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπου τώρα οι ευάλωτοι καταναλωτές, αυτοί οι οποίοι δεν πληρώνουν καθόλου ρεύμα ή αυτοί οι οποίοι είναι στο κοινωνικό τιμολόγιο. Επομιζόμαστε εμείς ως καταναλωτές, αλλά φαντάζομαι όλα ότι τα δεν μας απασχολεί το κοινωνικό τιμολόγιο και δεν είναι, εν πάση περιπτώσει, τόσο αξιοσημείωτο το ποσό που πληρώνουμε για το κοινωνικό τιμολόγιο. Φαντάζομαι όμως ότι το να πληρώνουμε, ας πούμε, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τους παρόχους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ή, εν πάση περιπτώσει, να πληρώνουμε τέλη υπέρ της ΕΡΤ ή υπέρ κάποιου Δήμου, νομίζω ότι αυτό είναι το αμφιλεγόμενο και αυτό ακριβώς είναι κάτι το οποίο απασχολεί τους Έλληνες. Ειδικά αυτό... δε όταν αυτές οι χρεώσεις είναι τόσο υψηλές. Γι' αυτό λοιπόν εμείς έχουμε πει ότι θα πρέπει να σταματήσει η ΔΕΗ να είναι ο εισπρακτικός μηχανισμός εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ναι, αλλά έχετε κάνει κάτι και θα σας πω λοιπόν. Έχουμε κινητοποιηθεί πάρα πολλές φορές. Αυτό που θεωρώ ότι η ΓΕΝΟΠ έχει φτιάξει και είναι, θα είναι το νομίζω ότι πολύ σημαντικό απέναντι στον Έλληνα καταναλωτή είναι οι μεγάλες κινητοποιήσεις. Το 2011
όταν εναντιωθήκαμε στην επιβολή του λεγόμενου χαρατσιού. Ναι. Ο οποίο μπήκε το συγκεκριμένο φόρο, ο ΕΤΙΔΕ. Μπήκε αλλά τόσο όμω μέσα. Ναι, ναι, όχι, όχι, δεν μπήκε κάτι άλλο, αλλάξαν ονομασία. Ο ΕΤΙΔΕ λοιπόν. Ήταν... Όχι, δεν εννοώ το συγκεκριμένο έμφυα. Εννοώ όλα αυτά που λέμε, το φόρο υπέρ τρίτων και χρεώσει για τα πράγματα του ρεύματο. Υπήρχαν και τότε. Υπήρχαν και τότε αυτά. Ναι. Μόνο που αυτά έχουν αυξηθεί λίγο οι τιμέ του. Έχουν αυξηθεί και για να διπλασιάσουν λογαριασμού. Και για την αδυναμία των πολιτών. Και εκεί ερχόμαστε. Το κακό, ξέρετε, ποιο είναι, ότι αυτό. Ή το καλό θα έλεγε κανείς για τη ΔΕΗ, είναι το ότι είναι υποχρεωμένοι αυτούς τους φόρους να τους εισπράττουν πλέον και οι εναλλακτικοί πάροχοι. Ναι, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι. Ναι, καλά, εντάξει, θυμάμαι και άλλες περιπτώσεις εναλλακτικών παρόχων, ναι, που τα εισέπραξαν και δεν τα έπαιδωσαν. Ακριβώς, πολύ σωστά λέτε. Mm. Και είναι στα δικαστήρια, έχουν τιμωρηθεί. Ήταν ένα αφέση που αφήσανε ουσιαστικά στη ΔΕΗ. Προσέξτε όμως τι γίνεται εδώ πέρα. Όταν έρχεται ο λογαριασμός από εκεί που πλήρωνε ο άλλος, ένα παράδειγμα, 300 ευρώ και του έρχεται 500 ευρώ. 600 κανονικά. Ένα παράδειγμα λέω τώρα για να πω κάτι. Ας πούμε 600 ευρώ. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα, παρότι έχει να δώσει τα 300, να μην πληρώσει καν το λογαριασμό και να σωρευτούν ανίσπρακτες οφειλές. Όχι, υπάρχει πιθανότητα. Το, όχι, να το βλέπουμε να συμβαίνει. Η συγκρότηση των οφειλές των ιδιωτών, των καταναλωτών προς τη ΔΕΗ είναι τεράστιες και συνεχώς βαίνουν αυξανόμενες. Η πρώτη μεγάλη αιτία που έχουν συσσωρευτεί τόσο πολύ τα ανίσπρακτα είναι με την επιβολή του χαρατσιού. Ξαφνικά λοιπόν ο λογαριασμός ήρθε και φούσκωσε με κάτι επιπλέον. Ο κόσμος τότε δεν πήγε να πληρώσει, ήταν και οι κινητοποιήσεις απέναντι σε όλη αυτή τη δραστηριότητα. Και λοιπόν, έχουμε φτάσει μια τέτοια. Τώρα δεν έχουμε κινητοποιήσει εδώ, έχουμε πλήρη αδυναμία. Πλήρη, μην πω πλήρη. Έχουμε μεγάλη αδυναμία ανταπόκριση. Ο κόσμος είναι με διακανονισμούς. Πηγαίνουν και διακανονίζουν τις οφειλές, γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν ακύρωτο όλο αυτό το ποσό. Και φαντάζομαι ότι αν το ποσό αυτό δεν ήταν με αυτές τις χρεώσεις που λέμε υπέρ τρίτων, τότε ενδεχομένως και οι άνθρωποι να μπορούσαν με κάποια κουτσά στραβά να το διευθετήσουν όχι με 15 δόσεις ή με 20, αλλά με 1-2-3 δόσεις. Γιατί δεν έχουμε μόνο τη ΔΕΗ, όπως αντιλαμβάνεστε. Ο κόσμος έχει μια σειρά από φόρους που πληρώνει προς το κράτος. Ενδεχομένως να έχει μια οφειλή προς την εφορία, στα ασφαλιστικά του ταμεία, ένα τραπεζικό δάνειο το οποίο ακόμα συνεχίζει να χρωστάει. Οπότε φαντάζομαι ότι η ΔΕΗ σε αυτή την περίπτωση είναι ένας βραχνάς παραπάνω. Και εδώ έρχεται και η πρόσληψη του καλλιτεχνικού διευθυντή. Και θέλω να μου πείτε, επειδή έχει δημιουργηθεί πάρα πολλές δώρες σε σχέση με αυτό. Την ώρα λοιπόν που η ΕΝΟΠ ΔΕΗ φαίνεται, όπως μου είπατε, να κατακρίνεται τη συγκεκριμένη πολιτική, το κράτος να βάζει μέσω της ΔΕΗ κάποιες χρεώσεις προς τους πολίτες. Την ίδια ώρα όμως βλέπουμε ότι η ΕΝΟΠ ΔΕΗ, αντί να ουσιαστικά να διαμαρτυρηθεί γι' αυτό και να προστατεύσει το κοινωνικό σύνολο, βλέπουμε ότι ουσιαστικά φαίνεται να προσυπογράφει και την πρόσληψη καλλιτεχνικού διευθυντή και μάλιστα έναντι αδράς αμοιβής, 15.000 ευρώ, όπως διαβάζουμε, για 8 μήνες. Κάτι το οποίο όχι μόνο προκαλεί το λαϊκό αίσθημα. Την ίδια ώρα βλέπουμε ότι επομίζεται ο Έλληνας περαιτέρω βάρη, δεν του έφταναν δηλαδή χρεώσεις, τώρα θα πληρώσει από την τσέπη του και τον καλλιτεχνικό διευθυντή. Δεν λέω πολιτισμός, είναι κάτι σημαντικό. Αλλά την ίδια ώρα που ο κόσμος δεν έχει να φάει ή διακανονίσει τις οφειλές του, είναι δυνατόν να πληρώνει και καλλιτεχνικό διευθυντή. Δεν πληρώνει καλλιτεχνικό διευθυντή. Πληρώνει για αυτό που καταναλώνει. Mm-hmm. Δεν έχει αυξηθεί η τιμή του ρεύματος τον τελευταίο μήνα που έγινε γνωστό. Γενικότερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης η πρόσληψη ενός μαέστρου για να μπορεί να οργανώνει μια εξαιρετική χοροδία που έχει η επιχείρηση. Εμείς είμαστε πολύ περήφανοι για τους συναδέλφους όπου έξω και πέρα από την δουλειά τους έχουν και αυτές τις ιδιαίτερες ικανότητες στο χοροδιακό τραγούδι για να μπορούν να βρίσκονται και έχουν βρεθεί και έχουν δώσει πάρα πολλές συναυλίες. Προφανώς δωρεάν για τον κόσμο. Έχουν συνοδεύσει την αναχώρηση της Ολυμπιακής Φλόγας. Βρεθήκανε πρόσφατα στην Οικουμενική Σύνοδο των Ορθοδόξων Εκκλησιών στη Ρόδο. Έχουν πάει στο Μέγαρο Μουσικής. Έχουν κάνει εκδηλώσεις στην Κοζάνη, στην Τελεμαϊδα, στη Φλόρινα. Αλλά την ίδια ώρα η επιχείρηση κινδυνεύει με χρεοκοπία. Μισό. Να το εξηγήσουμε. Έτσι δεν είναι. Πώς έχει λεφτά, πώς έχει χρήματα. Την ίδια ώρα και που κυκλοφορούν προς τη ΔΕΗ, που φτάνουν στα 2,6 δις περίπου λήξεις οφειλές, και την ίδια ώρα κινδυνεύει ένας δημόσιος οργανισμός με χρεοκοπία, την ίδια ώρα να έχει χρήματα για να δίνει τόσο πολλά, μάλλον στα σύνορα. Πιστέψτε ότι δεν είναι πολλά. Είναι 13.000 ευρώ σε μια καλλιτεχνική εταιρεία. Δεν έχει καμία σημασία. Είναι επιχείρηση σε χρεοκοπία. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Η εταιρεία έχει καταγράψει και για το 2016 κέρδη. Η εταιρεία δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Mm-hmm.
Και είναι λάθος, κατά την ταπεινή μου άποψη, να προσπαθούμε να αναδείξουμε ως μέγιστο θέμα μία παροχή, μάλλον μία πρόσληψη από μία καλλιτεχνική εταιρεία ενός ειδικού, ενός μαέστρου, ο οποίος πρέπει να οργανώσει και μου λύνετε δύο πρακτικές απορίες. Εγώ να πω να το δύο πρακτικές έχω δύο πρακτικές απορίες για τον καλλιτεχνικό διευθυντή πριν επεκταθείτε, δεν θέλω να σας διακόψω. Παρακαλώ. Υπήρχε καλλιτεχνικός διευθυντής πιο πριν, έτσι, και έμεινε καινή η θέση. Είναι μία ανανέωση. Υπήρχε. Ναι, βεβαίως. Πληρώθηκε η θέση τώρα, βρήκαμε τον άνθρωπο. Ναι. Α, ωραία, εντάξει, ναι. Το λύσαμε αυτό. Λέω λοιπόν το εξής, ότι ναι. το ζήτημα είναι ή θα πρέπει να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις ή θα πρέπει να σταματήσει η χοροδία. Λέμε λοιπόν ότι για μία επιχείρηση η οποία έχει έναν κύκλο εργασιών 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ναι. Οι 13.000 ευρώ μεικτές αποδοχές, 13.300 είναι, για την πρόσληψη ενός ανθρώπου ειδικού που μπορεί να, πώς να το πω, να είναι ο μαέστρος σε μια ορχήστρα, νομίζω ότι δεν πρέπει να γίνει κανένας. Αυτό που έλεγε η Ρώμος είναι σωστό. Μπορεί να μην είναι μια εταιρεία υποχρεωκοπία με την έννοια ότι δεν παράγει ζημιές. Έχει ταμιακό πρόβλημα. Όχι, απλά έχει ταμιακό πρόβλημα. Μπορεί να αποχειρώσει το καλοκαίρι κάποιο ομόλογο, γιατί έχει βγει συγκεκριμένα στοιχεία που δείχνουν. Ναι, δεν θα είναι τα ομόλογα από τι 13.000. Να βγει και ένα δανειστή όμω να συνάψει ομολογικό δάνειο και δεν βρήκε. Είναι το ταμιακό θέμα, αν με επιτρέψει Γιώργο. Είναι ταυτόχρονα όμω και οι ληξιπρόθεσμε οφειλέ που συνεχώ διωγγώνονται. Μιλάμε για 2,6 δι. Να ρωτήσω κάτι. Αν δεν είχαμε προσλάβει τον καλλιτεχνικό διευθυντή, δεν θα διωγγώνονταν οι ληξιπρόθεσμε. Ήταν όμως απαραίτητο. Απολύτως. Γιατί να σας πω γιατί είναι απαραίτητο. Γιατί έχει να κάνει με τη φήμη της εταιρείας και με τις εκδηλώσεις οι οποίες είναι ήδη σχεδιασμένες. Δηλαδή θα ακυρώσουμε μία εκδήλωση, μία συναυλία, μία συνάντηση χοροδιών επειδή δεν θα υπάρχει ο καλλιτεχνικός διευθυντής. Η επιχείρηση δεν μπορεί να προσλάβει καλλιτεχνικό διευθυντή. Δεν έχει δικαίωμα μέσω του καταστατικού της. Αν και να πει οι συνδικαλιστές της ΔΕΗ, τελικά αντί να νοιάζονται για το πώς θα απαλύνουν λίγο την κοινωνία από τα βάρη, που εντάξει δεν είναι και δική σας δουλειά, αλλά θέλω να πω. Όχι, είναι δική μας δουλειά. Και λέμε λοιπόν ότι εμείς. Εμείς αγωνιστήκαμε, κάνετε λάθος, με συγχωρείτε. Είπα πριν ότι αγωνιστήκαμε το 2011 και καθιερώσαμε το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Ήταν από αγώνα των εργαζομένων, ήταν η γενό που βγήκε μπροστά και ανάγκασε την κυβέρνηση τότε που πήγαινε να κόψει το ρεύμα. Εμείς κάναμε επανασυνδέσεις γιατί ήταν σε φτωχογειτονιές, σε ανθρώπους που πραγματικά δεν είχαν να πληρώσουν. Σκέφτεστε όμως αυτές τις χρεώσεις στη ΔΕΗ που βγαίνουν στους λογαριασμούς και φουσκώνουν αυτοί οι λογαριασμοί σε βάρος των καταναλωτών να προβείτε σε κάποιες κινητοποίησεις ενδεχομένως ή να προσπαθήσετε να τα αλλάξετε και να ασκήσετε μια πίεση στο κράτος πέρα από τις ασκήσεις πίεσης που κάνετε σε σχέση με τις πωλήσεις μονάδων της ΔΕΗ. Προφανώς. Αυτό όμως δεν Βεβαίως, αυτό όμως δεν μπορεί να μπαίνει στη ζυγαριά με τον καλλιτεχνικό διευθυντή. Λέω ότι αδικούμε τη συζήτηση, γιατί πραγματικά δεν είναι το μείζον. Το μείζον είναι, να σας πω λοιπόν ένα απλό παράδειγμα. Στη ΔΕΗ... Ο κόσμος το θεωρεί μείζον. Από τα σχόλια που βλέπουμε στα social media, αναρτούν τους λογαριασμούς. Κανένας... Κατακρίνει το γεγονός ότι την ώρα που έχουμε τέτοιο οικονομικό πρόβλημα ως χώρα, όχι μόνο η ΔΕΗ. Είναι... Βλέπουμε ότι είμαστε μια χώρα υποχρεωκοπία, σε πρόγραμμα είμαστε, σε πρόγραμμα διάσωσης. Την ίδια ώρα βλέπουμε ότι αυτό είναι μια πρόσληψη πολυτελείας. Εν πάση περιπτώσει, αφού ήταν τόσο απαραίτητος ο καλλιτεχνικός διευθυντής, έπρεπε να πληρώνεται τόσο αδρά, γιατί βλέπουμε ότι 15.000 ευρώ το μήνα είναι ένα. Συγγνώμη, είναι 13.000 ευρώ το χρόνο. Το χρόνο, μάλιστα. Αν ήταν 15.000 ευρώ το μήνα, η πρώτη. Είναι 13.000 ευρώ το μήνα. Είναι, θεωρείται ένα ποσό το οποίο. Ναι, το θεωρώ, θεωρώ ότι είναι ένα ποσό το οποίο είναι μικρό για τέτοιου είδους. Πώς το λένε, ειδικές ικανότητες που μπορεί να έχει ένας που ασκεί αυτή τη δουλειά. Είναι 13.000 ευρώ μεικτά σε μια καλλιτεχνική εταιρεία που με τη σειρά της μας παρέχει αυτόν τον διευθυντή, γιατί η ΔΕΗ δεν έχει δυνατότητα και το δικαίωμα να προσλάβει με σύμβαση, έστω και με μπλοκάκι που λένε καλλιτεχνικό διευθυντή. Δεν είναι στις αρμοδιότητές. Πολύ ωραία. Εντάξει, εγώ φεύγω λέω τώρα από το ζήτημα του καλλιτεχνικού διευθυντή, διότι έχουμε μια σειρά ακόμα θεμάτων για τη ΔΕΗ. Θα σας πω ότι μου έκανε εντύπωση τώρα το Σαββατοκύριακο που διάβαζα εφημερίδες. Ενώ με το μνημόνιο, μάλλον με τα μέτρα της αξιολόγησης που θα μας έρθουν τώρα, 40% των λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ θα πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν. Βλέπω τον κύριο Παναγιωτάκη να εξαγγέλει τη δημιουργία δύο νέων λιγνητικών μονάδων. Ναι. Είναι συμβατό αυτό το πράγμα με αυτό το οποίο έχουμε υπογράψει? Είναι πολύ απλή ερώτηση. Να σας πω λοιπόν. Καταρχήν, η υπόθεση με την παραχώρηση λιγνητικών μονάδων σε υποτιθέμενους επενδυτές ή αγοραστές έχει μια μακρά ιστορία. Γιατί λέτε υποτιθέμενους? Γιατί δεν θα βρεθεί κανείς. Α, ωραία. Δεν είναι δυνατόν. Δεν θα βρεθεί κανείς. Απολύτως. Δηλαδή, να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Αυτά είναι όλα πράγματα τα οποία είναι παιχνίδια
γιατί και ο κόσμος δεν τα γνωρίζει. Mm-hmm. Αυτή ξεκινάει από το 2010. Mm. Ήτανε, μάλλον να πάω λίγο πριν πίσω, από το 2008 ακόμη. Υπήρχε το 2008 ένα αίτημα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τους Έλληνες, ας το πούμε, παίκτες, ότι θέλουν πρόσβαση στο λιγνίτι. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι άδειες για πρόσβαση στο λιγνίτι έχουν από το 2006. Κανένας όμως δεν κατασκεύασε μονάδα λιγνητική. Γιατί έχει πολύ μεγάλο κόστος κατασκευής και πολύ μεγάλο χρόνο απόσβεσης αυτής της επένδυσης. Άρα πάνω από 25 χρόνια θέλει κανείς να κάνει αυτή τη διαδικασία. Το 2010 άρχισε δειλά-δειλά να γίνεται μια τέτοια ιστορία. Υπάρχει μια απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία λέει ότι η ΔΕΗ δεν έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα νέα λιγνητικά πεδία που είναι Δράμα, Βεγόρα, Βέβη και Ελασσόνα. Δεν έχει κανένα απολύτως σχέδιο η ΔΕΗ να πάει σε αυτά τα λιγνητικά πεδία. Πρώτα απ' όλα δεν είναι παραχωρημένες αυτές οι εκτάσεις, αυτά τα λιγνητικά πεδία δεν είναι παραχωρημένα τα δικαιώματα εκμετάλλευσης στη ΔΕΗ. Τα έχει το ελληνικό δημόσιο και μπορεί να τα παραχωρήσει το ελληνικό δημόσιο όπου θέλει. Εμείς λέμε λοιπόν, εφόσον θέλει το ελληνικό δημόσιο και εφόσον υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι θέλουν να πάνε σε ελληνικά πεδία, ας πάνε. Να επενδύσουν όπως έχει επενδύσει η ΔΕΗ. Αυτή την ώρα η ΔΕΗ κατασκευάζει μία μονάδα στην Πτολεμαϊδα, λιγνητική, η οποία έχει προϋπολογισμό 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Εγώ να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί είστε τόσο σφόδρα αντίθετοι στην πώληση λιγνητικών μονάδων? Θα σας πω, Μισό λεπτάκι. Είναι κάτι που μου φαίνεται δεν ήταν μόνο στο πλαίσιο ενός μνημονιακού προγράμματος για να ξεπουλήσουμε την κρατική μας περιουσία, οτιδήποτε ενδεχομένως έχει ακουστεί. Γιατί την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει επικυρώσει ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί πρόσβαση τρίτων στην παραγωγή. Αυτό λέω. Ακριβώς. Τι λέμε, την ίδια ώρα λοιπόν που το έχει πει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, από τη στιγμή που έχει εντοπίσει δηλαδή ως θεσμός Ευρωπαϊκή Ένωση μονοπόλιο στην αγορά ενέργειας, αντιλαμβάνομαι κι εγώ ως καταναλωτής ότι θα κάνει καλό το άνοιγμα για απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, προκειμένου και εμάς να μας έρχονται λογαριασμοί λιγότερο φουσκωμένοι. Γιατί λέγαμε πριν ότι είναι υπερβολικά επιβαρημένοι σε σχέση με τις χρεώσεις υπερτήτων. Εσείς λοιπόν, γιατί είστε τόσο σφόδρα αντίθετοι σε αυτό, που είναι κάτι που θα διασφαλίσει και θα ανοίξει τον ανταγωνισμό? Να σας πω λοιπόν. Είπα λοιπόν πριν ότι τον ανταγωνισμό δεν θα τον ανοίξει και θα σας εξηγήσω γιατί. Δεν λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στη ΔΕΗ να πουλήσει αυτά που έχει. Της λέει δεν θα μπει στα καινούργια. Λέμε λοιπόν εμείς, και τι θέλουν οι πολίτες αυτής της χώρας? Να πάρουν έτοιμα αυτοί οι ανταγωνιστές. Αυτοί οι υποτίθεται επενδυτές, χωρίς να βάλουν ούτε μία δραχμή. Ναι. Να πούμε λοιπόν να πάρουν. Εγώ να κάνω το δικηγόρο, το συνήγορο του Διαβόλου και να πούμε ναι. Για να δούμε τελικά τι θα κερδίσει ο καταναλωτής, γιατί δεν είναι δικό μας θέμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μονάδες λιγνητικές στη χώρα μας, οι οποίες δεν δουλεύουν. Ναι. Γιατί δεν δουλεύουν? Γιατί δεν δουλεύουν? Γιατί έχουν φροντίσει οι κυβερνήσεις να μην στηρίξουν το εθνικό καύσιμο που λέγεται λιγνίτης, να έχει πολύ περισσότερους φόρους και σήμερα οι ιδιώτες, αυτοί οι οποίοι θέλουν να πουλήσουν σε εσάς φθηνότερο ρεύμα, μπορούν να αγοράσουν ρεύμα από εισαγωγές. Το κάνουν ήδη τώρα. Αυτό είναι το ίδιο. Ναι, έχουμε περάσει και σε νέες μορφές παραγωγής ρεύματος. Δεν καταλαβα τι εννοείται. Για τις λιγνητικές μιλάμε. Ναι, πέρα από τις λιγνητικές. Λέω, γιατί μένουν ανενεργές οι μονάδες, λέω. Γιατί μένουν ανενεργές οι μονάδες? Ναι. Οι μονάδες μένουν ανενεργές διότι ο λιγνίτης σήμερα στη χώρα μας, με τους φόρους που επιβάλλονται λόγω των ρήπων, θεωρείται ακριβότερος από μονάδες, προσέξτε, λιγνητικές, οι οποίες δουλεύουν στα βόρεια σύνορά μας. Κάτι δημοπρασίες ισχύος, οι νόμοι που είναι γνωστές. Θεωρείτε ότι είναι κάποιο μέτρο το οποίο ουσιαστικά έχει απόδοση? Και αρκεί να μείνουμε σε αυτό, δεν χρειάζεται να πάμε στην πώληση μονάδων, γιατί αυτό ουσιαστικά διασφαλίζει να το μερίδιο των παρόχων. Εσείς, αν ήσασταν ένας πολύ μεγάλος επιχειρηματίας. Και ρωτώ αν είστε τη θέση. Θα σας πω. Θα αγοράζατε μία μονάδα λιγνητική η οποία δεν θα έμπαινε στο σύστημα? Γιατί, αφού μπορείτε... γιατί είναι ακριβή, αφού δεν μπαίνει? Γιατί δεν μπαίνει τώρα και θα μπει αύριο? Σας είπα κάτι το οποίο ο κόσμος δεν το ξέρει και δυστυχώς το προσπερνάμε γρήγορα. Έχουν φτιάξει έτσι το σύστημα, το θεσμικό πλαίσιο στην ενέργεια στη χώρα μας, και επειδή υπάρχει μια διάθεση από την ελληνική κυβέρνηση και όχι μόνο παλαιότερα ότι πρέπει να φύγουμε από τα στερεά καύσιμα και να πάμε στην πράσινη ενέργεια, θα πρέπει να πούμε στους Έλληνες πολίτες ότι αυτή η πράσινη ανάπτυξη, η πράσινη ενέργεια είναι πανάκριβη. Την πληρώνουν οι καταναλωτές μέσω του ΕΤΜΕΑΡ.
Και το ΕΤΜΕΑΡ, δεν έχω δει να το σχολιάζει πάρα πολύ ο καταναλωτής. Δεν ξέρει τι είναι. Είναι λοιπόν για τα συμβόλαια που έχουν συνάψει η παραγωγή από, από ηλιακά και από αιωλικά πάρκα, οι οποίοι πολύ σωστά θέλουν να πάρουν τα χρήματά τους, για να μην παρεξηγηθώ το ότι είμαστε εδώ ενάντια σε κάποιους που έχουν επενδύσει. Έχουν φτιάξει ένα αιωλικό πάρκο. Αυτή όμως η ενέργεια από αυτό το αιωλικό πάρκο έχει μία συμβολαιοποιημένη τιμή συγκεκριμένη, την οποία θα πρέπει δυστυχώς να την πληρώσει ο Έλληνας καταναλωτής. Ωραία, λύστε μου τώρα μια απορία, κύριε. Καταλάβατε. Θέλω να μείνω λίγο στις λιγνητικές μονάδες. Γιατί μου λέτε όμως ότι δεν θα διασφαλιστεί το άνοιγμα, εν πάση περιπτώσει, της αγοράς και η διασφάλιση του ανταγωνισμού. Μου λέτε ότι δεν γίνεται μέσω της πόλης μονάδων. Μα όταν κάποιος ιδιώτης έρθει, ένας πάροχος, και ορίσει ο ίδιος το πώς θα διαχειριστεί τη συγκεκριμένη μονάδα, δεν θα μπορεί να ορίσει και τους όρους του παιχνιδιού. Όχι, δεν μπορεί. Τι γιατί, γιατί υπάρχει υποχρέωση από τη χώρα μας αυτές οι μονάδες να επιβαρύνονται όταν λειτουργούν με ένα επιπλέον κόστος που λέγεται φόρος για το διοξείδιο του άνθρακα. Για την καύση διοξείδιου του άνθρακα. Αυτό λοιπόν ο φόρος επιβαρύνει περαιτέρω την τιμή παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Άρα λέτε θα ζημιωθούν κιόλας οι ιδιώτες που θα μπουν στη διαδικασία αυτή. Μα θα δείτε αν θα αγοράσουν. Μα εκεί εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω. Συγγνώμη, εσείς μου λέτε για να επανέλθουμε ότι είναι πολύ πιθανό λιγνητικές μονάδες που θα δώσουμε προς ιδιωτικοποίηση να μην τις πάρουν. Ναι. Και πώς θα επιτευχθεί λοιπόν αυτός ο στόχος μείωσης του μεριδίου της ΔΕΗ στην αγορά. Θα δώσουμε υδροηλεκτρικές. Τι θα δώσουμε. Ο στόχος τους είναι αυτός. Πάντως, στο κείμενο του μνημονίου, το οποίο το είδαμε στη Handelsblatt, δεν υπάρχει αναφορά στις υδροηλεκτρικές. Όχι, δεν υπάρχει. Θα τεθεί, λένε, σε δεύτερη φάση, όσο δεν ευδοκιμήσει η πόλη στον λιγνητικό. Θα έχουμε τρίτη αξιολόγηση. Άρα, εσείς προβλέπετε ότι δεν πρόκειται να απολυθούν οι λιγνητικές. Θα έχουμε τρίτη αξιολόγηση. Και θα πάμε μετά στις υδροηλεκτρικές μονάδες. Εμείς λέμε λοιπόν ότι ό,τι έχει ιδιωτικοποιηθεί σε επίπεδο ενέργειας στην Ευρώπη, στην ενέργεια, επίπεδο Ευρώπης, έχει αυξήσει την τιμή για τον καταναλωτή. Άρα, εσείς λέτε είναι νομοτελειακό. Είτε έχουμε τις δημοπρασίες ισχύως, είτε έχουμε τις πωλήσεις λιγνητικών μονάδων, το μερίδιο της ΔΕΗ θα συνεχίσει να είναι το μεγαλύτερο. Όχι. Δεν θα μπει κανένας ο ιδιωτικός. Όχι, όχι, όχι. Η ΔΕΗ έχει 95% της αγοράς. Ακούστε, ακούστε, όχι, να σας πω τι είναι. Δηλαδή, το άλλο παράδοξο. Και κλείνουμε με αυτό γιατί μας πήρε χρόνο. Να σας πω το παράδοξο. Η ΔΕΗ λοιπόν σήμερα, γιατί είναι ένα κάτι το οποίο δεν το λέμε, η ΔΕΗ σήμερα παράγει μόλις το 48% της ζήτησης. Δηλαδή στη χώρα μας υπάρχει εγκατεστημένη ισχύ 19.000 ΜΒ. Η ΔΕΗ, η ζήτηση είναι 6.000. Εισάγει το υπόλοιπο. 6.000 περίπου είναι αυτή την ώρα η ζήτηση από όλους τους καταναλωτές. Μάλιστα. Ας πούμε 6-6,5 κάπου εκεί φτάνει 7 στην αιχμή. Αυτό, από αυτή τη ζήτηση η ΔΕΗ παράγει μόνο το 48%. Το άλλο το παράγουν ιδιώτες παραγωγή και εισαγωγές. Άρα, μάλιστα, πόσο περισσότερο πρέπει να χάσει το μερίδιο της αγοράς η ΔΕΗ. Εκεί που έχει υψηλό μερίδιο αγοράς και είναι στο 87% είναι στους πελάτες, στο πελατολόγιο. Και αυτό με τη διαδικασία των ΟΜΕ που είπατε πριν θα αρχίσει να μειώνεται έτσι ώστε να φύγουν πελάτες από τη ΔΕΗ. Αυξήθηκε όμως, λένε, οι θεσμοί κατά 1% το μερίδιο της ΔΕΗ στον ΟΜΕ. Όχι, όχι, όχι. Μειώθηκε, μειώθηκε. Μειώθηκε, μειώθηκε. Μειώθηκε. Εμείς... το λέω λόγο. Ναι, ναι, αλλά τα στοιχεία αυτά τα έχει επίσημα η ΡΑΕ. Η ΡΑΕ καταθέτει. Σας λέω λοιπόν ότι είχαν βάλει ως στόχο το 2016 να έχει πέσει στο 87,5%. Ναι, δεν είχε πέσει στο 87,5%. Αλλά η διαδικασία ΝΟΜΕ ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2016. Μάλιστα. Δεν ξεκίνησε νωρίτερα. Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε σε μια σύντομη διακόπη και επανερχόμαστε. Ελάτε λοιπόν τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Να πάμε να συνδεθούμε αμέσως με την αίθουσα σύνταξης και την συνάδελφο, την Ματίνα Τιχαρκοφτάκη. Καλησπέρα, Ματίνα. Καλησπέρα, Ιρό. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη Γαλλία και με τις εξελίξεις εκεί μετά την συντριπτική νίκη του Μανουέλ Μακρόν στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.
Ιρό ουρά κάνουν οι υποψήφοι προκειμένου να λάβουν μέρος στις βουλευτικές εκλογές με το κόμμα πλέον του Εμμανουέλ Μακρό, του νέου Προέδρου της Γαλλίας. Οι βουλευτικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν 14 Μαΐου. Έχει δημιουργήσει μια αυλή δηλαδή που διεκδικεί φυσικά τη συμμετοχή του στο νέο σχήμα. Από όλα τα κόμματα λοιπόν και από όλες τις ιδεολογίες είναι έτοιμοι, πρόθυμοι, έχουν δηλώνουν την πρόθεσή τους να λάβουν μέρος στο πλευρό, να σταθούν στο πλευρό του Εμμανουέλ Μακρό και του νέου κόμματος πλέον, μετονομάστηκε το κίνημα εμπρός σε La République en Marche. Η δημοκρατία μπροστά, αυτό περίπου είναι ο νέος στίχος. Στον μπροστά έμεινε πάντως, το προς όλο ταχώς έχει μείνει. Ναι, προς όλο. Το αφήγημα, ότι αλλάζει η ρότα. Ακριβώς. Και νέα πνοή και νέα όθηση θα δώσει ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο νέος πρόεδρος της Γαλλίας. Μάλιστα, ο Εμμανουέλ Βάλς, ο οποίος είχε διεκδικήσει τον περασμένο Γενάρη το χρήσμα για το Σοσιαλιστικό Κόμμα, δήλωσε ότι είναι έτοιμος να κατέβει υποψήφιος με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Να υπενθυμίσουμε μάλιστα. Βιάζεται ο κύριος Βάλς. Ναι. Να καταλάβει υπουργικό ή άλλο φόκο. Γιατί υπουργικό, δεν ξέρω. Ναι, γιατί ο ίδιος είπε ότι πλέον το Σοσιαλιστικό Κόμμα στην Γαλλία είναι νεκρό και επομένως θέλει πολύ γρήγορα να αφήσει μάλλον το καράβι, φεύγει από το τρένο, αποχωρεί. Το πλοίο που βουλιάζει. Το πλοίο που βουλιάζει, κάτι κατάλαβε ακριβώς και γι' αυτό το λόγο. Τον είχε στηρίξει όμως και προεκλογικά ο Βάλς τον Μακρόν. Αυτό είναι έτσι ένα ζήτημα το οποίο έχει σημασία να δούμε. Δηλαδή, αν και αφού βγήκε στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, φαντάζομαι ότι εξασφάλισε και τη στήριξη του κ. Βάλς. Στο δεύτερο γύρο. Στο δεύτερο γύρο. Στο δεύτερο γύρο. Ναι, στον πρώτο δεν θα μπορούσε. Στήριξη ΑΜΟΝ. Στηρίζει Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Ναι, δεν είχε αποχωρήσει ακόμη από το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Τώρα λοιπόν. Σε χρόνονται τέλει λοιπόν όλα, Ματίνα μου. Επιπλέον να πούμε τώρα να παραμείνουμε αυτή τη φορά στην πρώτη κυρία της Γαλλίας, την Μπριζίτ Ρονιέ, η οποία. Να κλέβει τα φλάς των φωτογράφων, τα σχόλια των δημοσιογράφων και με τις πολύ στυλάτες εμφανίσεις της. Αλλά είναι και πράγματι πολύ κομψή ναι, η κυρία Μπριζίτ. Και έχει και ακριβό γούστο η κυρία Μπριζίτ Μακρό, καθώς τρέφει μια ιδιαίτερη προτίμηση προς τους γαλλικούς οίκους μόδας, τη Louis Vuitton και την Chanel. Βέβαια, η ίδια εκτός από τις στυλιστικές της επιλογές σχολιάζεται φυσικά και για τις πλαστικές επεμβάσεις που ενδεχομένως έχει κάνει στο πρόσωπό της προκειμένου να διατηρεί την νεανική εμφάνισή της. Η Daily Mail γράφουν έχει σχετικό δηλαδή απόσπασμα. Γράφουν δηλαδή επεμβάσεις, το ξέρουν ή οι φημολογίες είναι αυτές. Ναι. Οι κάζουν η Daily ενδεχομένως Mail, να έκανε κάποιες επεμβάσεις στο πρόσωπο. Η Daily Mail με χειρουργική ακρίβεια σε άρθρο της αναφέρεται σε αυτό. Λέει ότι σύμφωνα με τα όσα βλέπει και παλιότερες φωτογραφίες, ότι έχει κάνει πλαστική επέμβαση στη μύτη, ότι έχει κάνει μπότοξ στο μέτωπο, έχει βάλει εμφυτεύματα στα μάγουλα, φοράει τρέσες, ψεύτικα μαλλιά. Τώρα εντάξει, αυτά είναι και λίγο υπερβολή. Ωστόσο, προσπαθεί η ίδια να διατηρεί μια ωραία εμφάνιση. Εντάξει, τώρα δεν έχει κάνει ακραία πράγματα η γυναίκα. Στην ηλικία της φαίνεται, δεν προσπαθεί να φανεί πιτσιρίκα. Θέλω να πω, δεν έχει προβεί σε κινήσεις που ενδεχομένως να ήταν αντικείμενο κριτικής. Η γυναίκα είναι κομψή, αλλά ταυτόχρονα τη δείχνει την ηλικία, δεν την κρύβει. Δεν θα μπορούσε και άλλωστε, γιατί είναι. Θα μπορούσε να έχει κάνει πολλές υπερβολές. Ναι, δεν τις ναι, έχει κάνει όμως. Όχι. Νομίζω ότι είναι αρκετά αξιοπρεπή η εμφάνισή της, την ηλικία που έχει. Είναι μια κομψή κυρία. Και να πούμε και πλέον και ότι υπάρχει και μια έντονη φημολογία για το ρόλο που θα έχει στη νέα κυβέρνηση του Εμμανουέλ Μακρόν. Πολλοί λένε επειδή η ίδια ήταν πρώην καθηγήτρια γαλλικών, ότι θα μπορούσε να πάρει και το Υπουργείο Παιδείας. Την έχουμε δει άλλωστε καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του συζύγου της και του νέου Προέδρου. Θα μπει δηλαδή στην κυβέρνηση η γυναίκα του Εμμανουέλ Μακρόν. Υπάρχει τέτοια φημολογία ή ενδεχομένως ναι, κάποιες διαρροές. Διαρροές, όχι ότι είναι σίγουρο. Το κύριο Αμών, σύμφωνα, του με, ναι, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ξένου τύπου υπάρχει έτσι μια διαρροή, μια πληροφόρηση ότι μπορεί
και να πάρει το Υπουργείο Παιδείας, σίγουρα βέβαια θα έχει πολύ ενεργό και σημαντικό ρόλο στη νέα κυβέρνηση. Η πρώτη και αλήθεια είναι ότι αυτό δεν είναι πολύ ωραίο ή πολύ. Δεν δίνει το κλίμα της ανανέωσης που θέλει να προσδώσει ο κ. Μακρόν. Γιατί το να βάλει τη γυναίκα σου σε υπουργικό φόκο δεν είναι και το πλέον. Εντάξει, και ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε την κόρη του πολύ στενή σύμβουλο και συνεργάτη. Εκπρόσωπος όμως. Και μάλιστα σε μια θέση η οποία δεν είναι υπουργική ή εν πάση περιπτώσει ναι, επίσημο θεσμικό. Είναι και ρόλο. Διαφορετικό το. Ακριβώς. Θέλω να πω αυτό μπορεί να είναι και μια αμφιλεγόμενη κίνηση που να κινήσει υποψίες ή ενδεχομένως να μιλήσουν πολύ και για οικογενειοκρατία ή εν πάση περιπτώσει για τζάκια. Αυτά τα οποία είχαμε δει στα παλιά κόμματα της Γαλλίας και όχι μόνο. Νομίζω ότι στους Γάλλους δεν είναι δεν τόσο τους πολύ. Αυτό, ναι, δεν τους απασχολεί τόσο πολύ. Θα φάνει αυτό, αυτό στην κάλπη, Ματίνα μου, γιατί έπονται και οι βουλευτικές εκλογές τον Ιούνιο. Πιστεύουν όλα όλοι θα, ότι θα είναι. Ότι θα καταφέρει να πάρει αρκετές έδρες από τις 577 που διεκδικεί το νέο φυσικά κόμμα του Εμμανουέλ Μακρόν. Ήταν το φαβορί και τώρα παραμένει και στις βουλευτικές εκλογές. Το θέμα είναι εκλογές. Να προωθήσει αυτά τα οποία έχει εξαγγείλει με τα ρυθμίσεις για την αναδιάρθρωση του δημοσίου, για την επιστροφή της χώρας στην ανάπτυξη, για την εξυγίανση των δημοσιονομικών που φαίνεται ότι η Γαλλία τον τελευταίο καιρό έχει αρχίσει να μπαίνει στη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος. Έχει ξεπεράσει το στόχο του 3%, έχει πάει στο 3,4%. Αν καταφέρουν να τα κάνουν όλα αυτά και ταυτόχρονα προσφέρει και θέσεις εργασίας σε αυτήν την παραμελημένη μερίδα της κοινωνίας στη Γαλλία, η οποία και ψήφισε Λεπέν ή Μελανσόν, τότε νομίζω θα έχει κερδίσει και το στοίχημα της διακυβέρνησης της δικής του. Μένει να φανεί όμως αυτό στην πορεία. Πάμε να αλλάξουμε όμως κλίμα και να πάμε σε Ηνωμένες Πολιτείες. Να παραμείνουμε μάλλον Ευρώπη. Να παραμείνουμε. Περισσότερο Ερντογάν να πούμε. Ότι Ερντογάν. Είναι η πρώτη, σήμερα είναι η επέτειος, πρώτη μέρα ειρήνης για την Ευρώπη. Φυσικά μετά την συνθηκολόγηση της ναζιστικής Γερμανίας και της λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δεν ξέρω, θέλησε να σχολιάσει τη συγκεκριμένη ημέρα, την ημέρα της Ευρώπης. Και αυτό η μέρα είπε της Ευρώπης, η μέρα συνθηκολόγησης της ναζιστικής Γερμανίας. Σήμερα ουσιαστικά ήταν η συνθηκολόγηση. Ναι. Εχθές ήταν η μέρα τερματισμού του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Και έτσι για την ιστορία. Και είπε ο ίδιος ότι η Ευρώπη ζει και επηρεάζεται από την ακροδεξιά. Αυτό είπε ο κύριος Ερντογάν και μάλιστα ο ίδιος βέβαια παρότι είπε τέτοιο. Προκλητικός πάλος στη δήλωσή του, αλλά την ίδια ώρα. Μετά την προκλητική του δήλωση, την ίδια ώρα όμως είπε ότι θέλει η Τουρκία να συνεχίσει τις συνταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλει. Μία στο καρφί, μία στο πέταλο. Καρότα και μαστίγιο. Πώς το θέλει αυτό, πληρεί τις προϋποθέσεις ο κύριος Ερντογάν, ο οποίος αναδεικνύεται σε νέο σουλτάνο. Νομίζω κράτος δικαίου αυτό έχει καταληθεί στη χώρα. Πώς θέλει να συνεχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι δικό του θέμα, από ό,τι φαίνεται και από την πολιτική. Είναι όμως των Ευρωπαίων. Ναι, είναι φυσικά ζήτημα της Ευρώπης και πώς θα μπορούσε να δεχθεί στους κόλπους της μια χώρα η οποία έχει στο παρελθόν καταστρατηγήσει ανθρώπινα δικαιώματα και μάλιστα εφόσον επανέλθει η θανατική ποινή, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να δεχθούν την Τουρκία στην Ευρώπη. Μάλιστα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δούμε λοιπόν, θα συνεχίσει αυτή τη ρητορική, την άλλοτε ευρωσκεπτικιστική και την άλλοτε φιλοευρωπαϊκή ο κύριος Ερντογάν. Σε κάθε περίπτωση να θυμίσουμε ότι είχε πει ότι θα θέσει δημοψήφισμα τη συνέχιση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με να δούμε αν αυτό θα γίνει πραγματικότητα ή αν φοβάται ενδεχομένως την απόφαση που θα βγάλει ο τουρκικός λαός και θελήσει να έχει μια πιο διπλωματική στάση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Σήμερα όμως έχουμε και θέματα τα οποία αφορούν την Ελλάδα, όχι και τόσο την Ελλάδα, όσο έτσι λίγο τη διασκέδασή μας. Σήμερα έχουμε Eurovision, τον πρώτο ημιτελικό μάλλον. Ναι, τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα με την συμμετοχή της Ντέμι. Στη 10η θέση μαθαίνω από το κοντρόλ ότι θα τραγουδήσουμε. Επομένως, 10 η ώρα ξεκινάει ο πρώτος ημιτελικός, μετά θα έχουμε την 5η τον δεύτερο ημιτελικό
Και φυσικά το Σάββατο το βράδυ όλοι συντονισμένοι στον τελικό της Eurovision. Ευχόμαστε βέβαια η Ελλάδα να περάσει στον μεγάλο τελικό. Γιατί όχι, μια νέα συμμετοχή, μια όμορφη κοπέλα, φρέσκια, η οποία είναι και ταλαντούχα, γιατί να μην πάμε καλά, εντάξει. Και το τραγούδι κάποιες κριτικές έχει ακούσει βέβαια, αλλά εμείς ποντάρουμε στην παρουσία, στη φωνή της κοπέλας, η οποία είναι νομίζω μια πολύ χαρά. Καλή. Και το τραγούδι, και δεν ωραία είναι ωραία παρουσία και το τραγούδι είναι κατάλληλο, πιστεύω, για Eurovision. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστήσουμε πολύ τη Ματίνα Χαρκοφτάκη για το ρεπορτάζ της. Επίδατε πόσων θεμάτων από Ευρώπη, Τουρκία και από Τουρκία Eurovision. Μιλάμε ότι η Ματίνα έχει πλήρες ρεπορτάζ για κάθε τι. Λοιπόν, πάμε όμως να αλλάξουμε εμείς κλίμα και να δούμε τώρα ένα ενδιαφέρον βίντεο. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο, το οποίο ουσιαστικά πραγματοποιήθηκε. Συνέδριο ηγεσίας και διοργάνωση εταιρεία ανωτάτων στελεχών επιχειρήσεων. Τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας ήταν ο τηλεοπτικός σταθμός ο δικός μας, το SBC. Πάμε να δούμε το βίντεο που ακολουθεί. Αμφιδέξιος ηγέτης σε ένα παράδοξο κόσμο. Πρωτότυπος αλλά και ιδιαίτερα επίκαιρος ήταν ο τίτλος του 28ου Συνεδρίου Ηγεσίας, το οποίο διοργάνωσε για ακόμη μια χρονιά η Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων. Με την παρουσία περισσότερων από 600 στελέχη από τις μεγαλύτερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εγχώριο επιχειρήν, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις πολλαπλές ιδιότητες που πρέπει να συγκεντρώνει ένας ηγέτης προκειμένου να δίνει πολλαπλές και διαφορετικές λύσεις σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η ΕΑΣΕ το κάνει αυτό 28 χρόνια. Συνεπώς είναι το μακροβιότερο και το πιο σημαντικό συνέδριο ηγεσίας στην Ελλάδα και ο κόσμος το καταλαβαίνει και θέλει να έρθει κοντά μας. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και η δυνατότητα που δίνουμε για networking, για γνωριμίες και να ανταλλάξουμε απόψεις. Φανταστείτε ότι όταν είναι εδώ πέρα 600 άνθρωποι οι οποίοι διοικούν εταιρείες, το know-how που υπάρχει και η ανταλλαγή απόψεων και το best practice είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό κάνει τη διαφορά. Με βάση τη δική σας εμπειρία, όντας ανώτατο στέλεχος μιας πολυεθνικής εταιρείας, γιατί είναι σημαντικό ένας ηγέτης να είναι αμφιδέξιος στις μέρες μας? Έχουμε δει ότι οι σταθερές πρακτικές που επαναλαμβάνονται μονότονα συνήθως αποτυγχάνουν. Πρέπει κανείς να είναι ευέλικτος, να είναι ανοιχτός, να ακούει, να χρησιμοποιεί νέα φρέσκα ταλέντα για να μπορέσει πραγματικά να συνθέσει, να συγκεράσει απόψεις, να ταυτόχρονα πιθανώς να εφαρμόσει αντικρουόμενες πολιτικές, η μία εκεί που ταιριάζει περισσότερο, η άλλη σε έναν άλλο τομέα πιθανώς. Άρα πραγματικά σήμερα απαιτείται από έναν ψηλό βαθμό στέλεχος και έναν ηγέτη να μπορεί να πιάσει αυτά τα μηνύματα και να μπορεί να λειτουργήσει με αυτό το σκεπτικό. Όσο παράδοξο και αν ακούγεται, οι μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες εταιρείες είναι εκείνες που δυσκολεύονται σε μεγαλύτερο βαθμό να προχωρήσουν σε ριζικές αλλαγές όσον αφορά στη στρατηγική τους, σύμφωνα με την καθηγήτρια Wendy Smith. Large organizations that are the most successful are also the ones that will change the least. Success is the greatest impediment, the greatest obstacle to change because we're so committed to the way that we do things. And so what we learned is that organizations can effectively manage this transition by constantly innovating, by constantly looking for the next thing, constantly trying to figure out what their innovation, their novel idea is. And at the same time, if you're constantly innovating, there's nothing that's holding you down, nothing that is stable, nothing, no performance, no successful performance. So what we have seen in this idea of paradox is that you have to be constantly innovating and constantly trying something new and managing some operational disciplined performance at the same time. So when? All the time we should be changing. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από τον παράδοξο επιχειρηματικό κόσμο τόσο οι Έλληνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό όσο και σημαντικά διευθυντικά στελέχη πολυεθνικών κολοσσών όπως ο αντιπρόεδρος της σουηδικής αυτοκινητοβιομηχανίας Volvo. Οι Έλληνες και ειδικά οι Έλληνες μάναζες έχουν συνηθίσει εντός εισαγωγικών αν θέλετε να αντιμετωπίζουν μια καθημερινότητα που είναι γεμάτη με παράδοξα. Άρα έχουν αναπτύξει όλες αυτές τις ικανότητες στη διαχείρισή τους. Γι' αυτό ακριβώς, όταν βγουν στο εξωτερικό, έχουν αυτές τις ικανότητες οι οποίες γίνονται αποδεκτές και τις επιζητούν οι εταιρείες τις οποίες εργάζονται στο εξωτερικό.
η επαφή με το κράτος και τη γραφειοκρατία και τη δημόσια διοίκηση, πιστεύετε, είναι ένα από τα παράδοξα που καλούνται να αντιμετωπίσουν? Ξέρετε κάτι, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που θα πρέπει να αφυπνιστούμε και να μην ξεφύγουμε από τη λογική της οποιασδήποτε αντίδρασης στα παράδοξα. Και όταν λέω αντίδραση εντός εισαγωγικών. Να μην φτάσουμε στο σημείο να περάσουμε στο σύνδρομο του μυθριδατισμού και συνηθίσουμε σε όλα αυτά τα οποία τα θεωρούμε άλλο ένα, χωρίς να υπάρχει κάτι το οποίο να μας κάνει, να μας δημιουργεί την ανάγκη να κάνουμε κάτι θετικό, κάτι ουσιαστικό. Χορηγός επικοινωνίας του συνεδρίου ήταν ο οικονομικός σταθμός SBC TV. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάρουμε μια γεύση πολυτέλειας. Όσοι γνωρίζουν από καλά πολυτελή ρολόγια θα ξέρουν ότι η Rolex και η Cartier είναι οι δύο οίκοι που έχουν αυτό που λέμε luxury brand και ουσιαστικά απευθύνονται σε πολύ αυστηρό και απαιτητικό κοινό που θέλει και ομορφιά και ωραία αισθητική στο ρολόγιο, αλλά την ίδια ώρα και πολύ καλά ρολόγια μηχανικά. Πάμε να δούμε τώρα ένα βίντεο το οποίο ουσιαστικά φέρνει αυτές τις δύο εταιρείες σε αντιδιαστολή. Rolex versus Cartier. Πάμε να το δούμε το συγκεκριμένο βίντεο. Πραγματικά έργα τέχνης, κοσμήματα πραγματικά. Κάπου εδώ όμως, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, αλλά θα σας αποχαιρετήσουμε γλυκά. Και τι εννοώ γλυκά? Θα σας αποχαιρετήσουμε με την πρόταση της ημέρας, που δεν είναι άλλη, από ένα πάρα πολύ γνωστό, νομίζω οι περισσότεροι γλυκαντίδες το γνωρίζετε, ένα μαγαζί το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας, στο Ψηρή. Λέγεται Σερμπέτχη, γιατί άλλο λοιπόν, γιατί περιλαμβάνει και πουλάει ουσιαστικά γλυκά τα οποία είναι πραγματικά σερμπέτια. Και έχει γίνει λοιπόν γνωστό τόσο για τα πρωτότυπα γλυκά του, όσο και τις πολύ γενναίες μερίδες του, ειδικά αν συνοδεύονται με παγωτό, λαχταριστό και πλούσιες δόσεις σοκολάτας. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε αυτή την πολύ γλυκιά πρόταση της ημέρας. Το βίντεο αυτό που θα δείτε το επιμελήθηκε η εκλεκτή συνάδελφος, η Ειρήνη Γεωργιλέα. Εμείς, κυρίες και κύριοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 η ώρα εδώ στο SBC με το SBC Live. Καλό σας βράδυ από όλους εμάς. Ήρθαμε για γλυκό στα σερμπέτια του Ψηρή, στην επιχείρηση που μας γλυκαίνει εδώ και 20 χρόνια. Σιροπιαστά, cheesecake, μπανανάτο είναι μόνο μερικά από τα γλυκά που παρασκευάζει η Μαρία Κατσικάρη, συνεχίζοντας όλα όσα ξεκίνησαν οι γονείς της το 1997. Τα σερμπέτια είναι μια οικογενειακή επιχείρηση και όλα ξεκίνησαν από εσάς πριν από 20 χρόνια. Πριν από 20 χρόνια ο σύζυγος είχε τη φαϊνή ιδέα. Εκείνος έστησε το χώρο όλο αυτό με τη διακόσμηση και τα λοιπά και εγώ με το θέμα των γλυκών ασχολήθηκα. Και στη συνέχεια η Μαρία. Πείτε μας κάτι το οποίο ίσως ο κόσμος να μην το γνωρίζει. Τι σημαίνει σερμπέτια? Σερμπέτια λοιπόν προέρχεται αυτή η λέξη από την τουρκική λέξη σερμπέτ, που σημαίνει, που είναι είδος γλυκού ποτού. Έχει επικρατήσει ότι είναι πολύ γλυκό να είναι σερμπέτι. Επομένως τα σερμπέτια είναι τα γλυκά μας και μεταφορικά είναι και τα ερωτόλογα, τα φιλιά.
Εδώ στα σερμπέτια παρασκευάζονται όλα τα γλυκά. Τουλάχιστον 60 είδη γλυκών. Από τα πιο δημοφιλή είναι το γλυκό της αγάπης. Έχουμε το γλυκό της αγάπης που γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ γνωστοί. Είναι μία σοκολατόπιτα. Πολλοί θα μας τη ζητήσουν του πάθους, του έρωτα. Έχουμε ακούσει πολλά. Άλλοτε θα πούνε το love cake. Όλα όμως αυτά συνενούν σε ένα γλυκό. Συμπυκνώνονται σε ένα γλυκό. Είναι το γλυκό της αγάπης που το σερβίρουμε με ζεστή σος σοκολάτας πραλίνας. Εκτός από τη διακόσμηση και τις γενναίες μερίδες, άλλο ένα χαρακτηριστικό του μαγαζιού αποτελεί η αυλή των ευχών. Φτιάξαμε λοιπόν αυτήν εδώ την αυλή όπου ο καθένας μπορεί να αφήσει τη σκέψη του. Δεν είναι απαραίτητο η σκέψη αυτή να αφορά εμάς. Μπορεί να αφορά τον ίδιο, το μυστικό του, κάτι. Στα 20 χρόνια της λειτουργίας του, οι δυσκολίες ήταν αρκετές, κυρίως εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της περιοχής. Παρ' όλα αυτά, σήμερα τα σερμπέτια διαθέτουν μεγαλύτερο χώρο και απασχολούν συνολικά 15 άτομα. Η Μαρία, ωστόσο, περνάει τον περισσότερο χρόνο στο σύγχρονο εργαστήριο όπου παρασκευάζονται όλα τα γλυκά. Η παρασκευή, λοιπόν, ξεκινά από τις 5 ώρα το πρωί, από τα ξημερώματα. Και βέβαια, όταν δουλεύω βράδυ, το Σάββατο και την Κυριακή, διαρκεί μέχρι τις 4-5 τα ξημερώματα. Γιατί το Σάββατο συγκεκριμένα δεν φεύγω ποτέ νωρίτερα από τις 4. Εδώ δεν μπορούμε και να στοκάρουμε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να φτιάχνουμε γλυκό τη Δευτέρα για να το πουλήσουμε την Κυριακή. Τα γλυκά, πολλές φορές δηλαδή, τελειώνει, κοντεύει να τελειώσει το ταψί, ανεβαίνουμε πάνω, φτιάχνουμε το επόμενο. Και ο Έλληνας είναι αλήθεια. Και αυτό το είδαμε μέσα από τη δουλειά, αγαπάει πολύ το γλυκό. Mm-hmm. Πολύ. Mm-hmm. Μπορεί να μην φάει φαγητό, αλλά θέλει να έρθει να φάει γλυκό. Και αν η επιχειρηματικότητα μοιάζει σήμερα δύσκολη υπόθεση, η Μαρία μας εξηγεί τα μυστικά που κρατούν για χρόνια μια επιχείρηση ζωντανή. Αν σέβεσαι και αγαπάς τον πελάτη στον οποίο απευθύνεσαι, τον καλό ή τον δύστροπο πελάτη, σίγουρα και αν προσφέρεις αγνά πράγματα, προϊόντα και είσαι ειλικρινής, δεν θα χαθείς,